Χετάφ. Είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων. Να επαναλάβουμε τις συνθέσεις με τις οποίες οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το μάτς. Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο φιλοξενούμενος, τυπικά ΠΑΟΚ, αφού η κλήρωση ανέδειξε ως κήπεδούχο τον Ολυμπιακό με την έδρα της Αθήνας. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια. Η μπάλα φτάνει στον Γιαννακόπουλο, το σουτ, το πρώτο σουτ του τελικού, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, out. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ξεκίνησε με τους Κόβιτς, Μπορμπόκι, Βενετίδη, Κατσαμπή, Κωνσταντινίδη, Αμποντσά, Γεωργιάδη, Οκά, Ουντέζε, Καφέ, Εγκομίτη. Στον πάγκο των αναπληρωματικών είναι η Παπαδόπουλο, Πάση Καραδίμο, Ναλιτζή, Κασιώτη, Κουλακιώτη και Πουτσίνη. Πολλές οι απουσίες, ο Τετράτζε, ο Φρούσο, ο Κολομπούρδα, ο Μπράντιτ και βεβαίως ο βασικό τροματοφύλακα, ο Τοχούρογλου, δεν είναι στην διάθεση του Σερβοέλληνα τεχνικού. Να ακούσουμε και την ενδεκάδα βεβαίω του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακό που βρίσκεται στην επίθεση κόπηκε από τον Αμποντσά αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Ολυμπιακό ξεκίνησε με τροματοφύλακα τον Ελευθερόπουλο. Το 4 Νενιάδη, 7 Γιανακόπουλο, 10 Σιωβάνι, 11 Τζόρτζεβι, 13 Ζελία. 14 Μαυρογεννίδης, 19 Κοστούλας, 21 Γιωργάτος, 30 Αλεξανδρής και 32 Ανατολάκης. Το γνωστό σχήμα του Ολυμπιακού με ενισχυμένες τις δύο πτέρυγες με Γιωργάτο Τζόρτζεβιτς αριστερά και Μαυρογεννίδη για να κόπηλο δεξιά. Στο κέντρο της άμυνας Ανατολάκης και Κοστούλας. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από τον Δημήτρη Παπανικολάκη και τον Στέφανο Δημητριάδη που είναι στα μικρόφωνα του Άλτερ, εδώ έχουμε το πρώτο φάουλ του τελικού που γίνεται από τον Παντελή Καφέ πάνω στον Ανδρέα Νινιάδη. Δεν χρειάζεται βέβαια στα νεύρα. Μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, καταρχήν αυτοί πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα. Ένα φάουλ του Εγκομίτη πάνω στον Νινιάδη. Οι συνάδελφοι Νίκος Παπαδάκος, Δίνος Καραμητρός και Γιάννης Φουρνάρος είναι στον αγωνιστικό χώρο, στους πάγκους των δύο ομάδων και στην εξέδρα των επισήμων. Όποτε κρίνουν απαραίτητο, μπορούν να παρεμβαίνουν βεβαίως ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού και το τι συμβαίνει εκτός. Να δούμε στην πρώτη φάση του αγώνα. Ο Κόβιτς βγάζει την μπάλα από την περιοχή του. Σε αυτό το επικίνδυνο φάουλ του Γεωργάτου, η μπάλα πέρασε στην περιοχή. Δεν βρέθηκε κανείς να την σπρώξει στα δίχτυα, ούτε και κάποιος αμυντικός του ΠΑΟΚ να την διώξει. Τελικά ο Κόβιτς παρενεβλήθη. Και συνέχεια με τους γηπεδούχους, ο Γιωβάνης σε θέση βολή σουτάρει. Ο Κόβιτς μαζεύει την μπάλα στο τρίτο λεπτό. Εδώ και πάλι το κοντρόλ του Γιωβάνη με το στήθος, αμέσως το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Κόβιτς που σταματάει σταθερά την πορεία της προς το τέρμα. Αντεπίθεση με τον ΠΑΟΚ και φάουλ σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και από τις δύο ομάδες. Εδώ ο Κοστούλας, ο ποδοσφαιριστής που αντέτρεψε τον αντίπαλό του. Με το φάουλ από την δεξιά πλευρά, όπως προσπαθεί να οργανώσει την επίθεσή του η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η κίνηση του Βενετίδη είναι καλή, σέντρα του επίσης ο Ελευθερόπουλος σώζει. Νέα προσπάθεια από τον Εγκομίτη, το σούτ μακριά, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, ανοίγει το σκορ με τον Γιώτη Εγκομίτη σκόρερ στο τέταρτο λεπτό της συνάντησης και βεβαίως παίρνει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφια από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Και βλέπετε εδώ τον σκόρερ να πανηγυρίζει, τον Γιώτη Εγκομίτη που βρήκε την μπάλα όπως ερχόταν, έπιασε το δεξί μονοκόμματο σουτ και ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι σε αυτόν τον τελικό, τον 59ο που επαναλαμβάνω. Όσες φορές γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ των δύο ομάδων έχει πάντα σκορ και από τις δύο ομάδες. Ο Εγκομίτης που ήταν η επιλογή του Μπάκεβιτς. Να δούμε και πάλι όμως, Στεφανέ, τη φάση. Ο Ελευθερόπουλος αρχικά βγάζει την μπάλα. Στη συνέχεια έρχεται να κάνει ένα σουτ ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης. Η μπάλα βγαίνει από την κόντρα και όπως την βρίσκει μονοκόμμα το σουτ, ο Γιώτης Εγκομίτης παραβιάζει την αιστεία του Ελευθερόπουλου που αρχικά απεσόβησε τον κίνδυνο αλλά δεν μπορούσε στη συνέχεια να προλάβει, να σηκωθεί, να πάρει θέση και να ξανακάνει την επέμβαση που πιθανότατα να ήθελε. Ο Εγκομίτης που ήταν η επιλογή του Μπάγεβιτς στη θέση του Ναλιτζή. Ο Μπάγεβιτς που προτίμησε να παίξει με ενισχυμένη τη μεσαία γραμμή με 5 χαφ και να βοηθούν τον Οκά, ο Γεωργιάδης με τον Εγκομίτη αλλά και τον Καφέ. Αυτός λοιπόν είναι ο σκόρερ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι και από τα καπνογόνα που πέταξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Διαλύεται τώρα σιγά σιγά το σύννεφο, η επίθεση για τον Ολυμπιακό, ο Ουτέζε από μάκρυνο, ο Βενετίδης πιο μακριά. Λόγια ότι υπέρ του Ολυμπιακού δυνατά ξεκίνησε ο τελικός και για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε δύο φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ στην αμέσως επόμενη φάση
άνοιξε το σκορ με τον Εγκομίτη, προηγείται 1-0 με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Ξεκινά αυτός ο 59ος τελικός του πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ζεχνίδη και τώρα Τζιοβάνι. Μαρκάρει τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τάσο Κατσαμπή. Γύρισε στον Κοστούλα. Τελευταίος ο Ανατολάκης. Η πάσα πέρασε για τον Αλεξανδρή, καλύπτει ο Εγκομίτης. Γεωργάτος στη σέντρα, χαμηλά η μπάλα περνά για τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ουντέζε πιέζει, ο Τζόρτζεβιτς στην κεφαλιά. Απομακρύνει ο Βενετίνς. Αναφέρει ο Ζέλιας. Ο Γιανακόπουλος. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Νίκο Παπαδάκο. Νίκο. Στέφανε, εδώ έχουν ελουστεί με χειροδρότα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Όχι από το γεγονός τόσο τέρματος, όσο από τις δύο ευκαιρίες δημιούργησε ο Ολυμπιακός. Ωστόσο ο Αμανατίδης και ο Τάσος Μητρόπουλος κινήθηκαν προς τους παίκτες. Τους είπανε δυνατά βγείτε μπροστά. Ο Τάξης Λεμονής με μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών τους είπα να ηρεμήσουν και να περάσουν μπροστά. Ωστόσο, λίγο πριν τον γκολ, ο κύριος Λεμονής και στη φάση που ο Γεωργάκος εκτελούσε το φάουλ είχε κάνει παρατήρηση στον Ανατολάκη να μην αφήνει τη θέση του να παρασύρεται και να προωθείται. Γιατί συχνά πυκνά τον έχουμε δει και στους τελευταίους αγώνες να προωθείται. Λίγο μετά την παρατήρηση, από δεξιά ξεκίνησε η επίθεση του ΠΑΟΚ, δέχτηκε τον γκολ ο Ολυμπιακός. Νίκο, ήταν κοινό μυστικό ότι ο Ολυμπιακός θα επεδίωκε και θα ξεκινούσε πιο δυνατά το παιχνίδι. Θα επεδίωκε γκολ στο πρώτο 20 λεπτό, αλλά ευνηδιάστηκε σίγουρα από τον ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός με τον Μαυρογεννίδη. Ανοίγει και από τον Τζορτζεβίτσι, σέντρα του Τζορτζεβίτσι. Ψηλά, το τσαλίδι από τον Αλεξανδρή, μπαλάου. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Αλεξανδρή μετά τη σέντρα του Τζορτζεβίτσι. Εδώ ο Αλέξης Αλεξανδρής. Δεύτερο σκορ του Ολυμπιακού έφερε στο κύπελο με 9 γκολ πρώτο στην Ουσιοβάνη. Ξαναβλέπουμε και πάλι τη σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Το γυριστό σου ήταν από τον Αλεξανδρή. Μπάλα να πήδησε και πέρασε πάνω από το ριζούντο το κάρι τη αιστεία του Κόβιτς. Η απάντηση του Ολυμπιακού λοιπόν έρχεται στο 8ο λεπτό στο γκολ του Γιώτη Εγκομίτη. Εγκομίτης που αυτό ήταν το δεύτερο τέρμα του στον εφετινό θεσμό του κυπέλου σε 11 μάτς που έχει αγωνιστεί. Για να δούμε την προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς μέσα στην περιοχή. Υπάρχει φάουλ βεβαίως επιθετικό του Αλέξη Αλεξανδρή. Έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρχηγός του Ολυμπιακού το αναγνωρίζει και εδώ βλέπετε εσείς τον μεγάλο απόντα του τελικού, τον Γιώργο Αμανατίδη. Και πάλι η προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς μαζί με τον Αμπονσά ήταν εκεί και στη συνέχεια το επιθετικό φάουλ του Αλέξη Αλεξανδρή. 1-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ ή 0-1 αν προτιμάτε, προηγείται του Ολυμπιακού. Μετά από 9 λεπτά αγώνα εδώ στο στάδιο Νίκος Γκούπας της Νέας Φιλαδέλφειας. Το γρήγορο γκολ σαφώς και δίνει διαφορετικό χρώμα σε αυτόν τον τελικό. Να δώσουμε και πάλι τον λόγο στον Νίκο Παπαδάκο. Νίκο. Να πω και κάτι εξωαγωνιστικό που εσείς... Να δούμε όμως Νίκο το πέρασμα του Γιωβάνη που μπήκε στην περιοχή προσπάθησε να κάνει το τσίπημα της μπάλας μόνος του, τελικά την βρήκε και την πήρε από τα χέρια του Κόβιτς. Συνέχισε το παιχνίδι ο Κασναφέρης και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στην αντεπίθεση. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Η κίνηση που γίνεται από τον ΟΚΑ που έχει δυνάμεις έφυγε αρκετά πλάγια όμως. Για να δούμε, ζυγίζει η μπάλα στα χέρια του Ελευθερόπουλου και τώρα ο λόγος στον Κομβάδακο. Υπάρχουν δύο μέτωπα που οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν. Το ένα είναι οι βαλιστικές φωτοβολίδες που έχουν πεταχθεί μέχρι τώρα τρεις προς το μέρος των οπαδών του Ολυμπιακού από την κερκίδα του ΠΑΟΚ. Και το δεύτερο, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι οπαδοί του Ολυμπιακού συνευρίσκονται στη θύρα 18 εκεί που έχουν διατεθεί, διανεμηθεί οι προσκλήσεις της ΕΠΟ. Έτσι λοιπόν, όταν πανηγυρίζουν οι μεν, εξοργίζονται οι δε και το αντίστροφο. Κάτι που έκανε, επειδή είναι σε απόσταση αναπνοής από τον κύριο Στεφανόπουλο, εκεί να δράσουν αμέσως περίπου 20 αστυνομικοί και να κατευθυνθούν προς τους λιγότερους οπαδούς του ΠΑΟΚ να κάνουν μια ασπίδα γύρω από αυτούς. Ας ελπίσουμε ότι το εξωαγωνιστικό ρεπορτάζ θα έχει τον δεύτερο λόγο στο σημερινό μεγάλο τελικό. Και τον πρώτο λόγο θα τον έχουν οι 22 ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Και δεν ξέρω αν ο Τίνος Καραμητρούσης έχει σφιγμομετρήσει τις αντιδράσεις του ΠΑΟΚ και του Ντούσαν Μπάγεβιτς μετά το 0-1. Τίνο. Νομίζω ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πέτυχε αυτό το γρήγορο γκολ, μάλιστα και η ομάδα του νωρίτερα του αναμενωμένου. Αυτό σημαίνει ότι με τη σύνθεση που έχει κατάκτη αγωνιστικό χώρο, ο ΠΑΟΚ έχει τότε να αντιπαρέλθει το επιθετικό βάρος του Ολυμπιακού. Προσπαθεί μάλιστα διαμέσου του Τάκη Περσία να δώσει εντολές στη μεσαία και αμυντική γραμμή, να μην φύγει από τις περιστάσεις του μέχρι στιγμής αποτελέσματος.
Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ με ξαφνικές επιθέσεις είναι σε θέση να δημιουργήσει προϋποθέσεις μιας δεύτερης επιτυχίας και αυτό επιδιώκουν οι ποδοσφαιριστές του, χωρίς να κλειστούν μετά το 0 που πέτυχαν πριν από λίγα λεπτά με τον Κύπριο Γκονίτη. Αυτά λοιπόν και από τον Ντίνο Καραμητρούση. Δεν ξέρω αν το έτσι μικρό πρόβλημα με την διακοπή τον Νίκο μπορεί να αποκατασταθεί στην συνέχεια του τελικού για να συνεχιστεί απρόσκοπτα αυτή η ζωντανή μετάδοση από το Alter Channel με τη συμπλήρωση 11 λεπτών αγώνα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 και αυτή η σέντρα σουτ δεν έχει καμία δίκη από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Κουτεακιώτης που τον βλέπετε στον πάγκο μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς της ομάδας. Ενδιαφέρον έντονο από την Αυστρία Βιέννης, όπου προπονητής της ομάδας είναι ο Άρη Χαν, πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον υπάρχει ακόμα για πολλούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σήμερα στο μεγάλο τελικό από ξένους μάναζερ, κυρίως ομάδων από την Ιταλία που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται ήδη στις εξέδρες του Νίκος Γκούμας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τζόρτζεβιτς και συνέχεια με το σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αντεκόβιτς και τον οποίο πρέπει να σημειωθεί ξανά η φάση ότι αγωνίζεται για πρώτη φορά στην εφετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Κόβιτς, το συμβόλαιο του οποίου λύθηκε στη διάρκεια της σεζόν και ανανεώθηκε ξαφνικά από λίγους μήνες λόγω της αποχώρησης του Σαμοτούλσκι. Σφίγγει ο κλειός στους επιθετικούς του Ολυμπιακού, τον Γιωβάνη και τον Αλεξανδρή, από Ουντέζε, από Ντσά και βοηθά ο Κατσαμπής, ο οποίος έχει πάρει τον ρόλο του Τετράτζε, αλλά προς το παρόν και εφόσον ευνοεί μέχρι στιγμής το σκορ την ομάδα του ΠΑΟ, ο Κατσαμπής θα μείνει πίσω να βοηθήσει την άμυνά του και την επιτήρηση του Γιωβάνη και δεν θα παίξει το ρόλο του χάφου, το ρόλο του μέσου που θα κουβαλάει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εδώ ο Ολυμπιακός με τον Τζέ Ελίας να βγάζει τη σέντρα, ο Κόβιτς η κεφαλιά από τον Αμποσά απομάκρυνε, ο Μπορμπόκης πρώτη, ο Γεωργιάδης τώρα. Ο Ανατολάκης αφήνει ο Κασναφέρης, ο Μπορμπόκης στην κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟ, κάνει κίνηση ο Εγκομίτης σε θέση φορ και από την άλλη πλευρά είναι ο Κάς, γύρισε στον Ελευθερόπουλο ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Άρη μπάλα πέρναγε εκεί βέβαια από το κεφάλι του Ανατολάκη. Τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Ο Ανατολάκης ήταν μόνος του ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ, σε αυτήν την σέντρα που κηρύχθηκε. Συνέχεια με τον Μαυρογεννίδη στην εκτέλεση του πλαγίου. Είδαμε τον Λουτσιάνο. Βλέπουμε και την εξέδρα των επισήμων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Υπουργών Αθλητισμού. Και συνέχεια από τα αριστερά με τον Γεωργάτο να κατεβάζει στον Σγιοβάνη. Κατσαμπής δίπλα του, Τζόρτζεβιτς λύσεται ανάμεσα από τρεις, παίρνει μια κόντρα, ένα σπρώξιμο από πίσω φάουλ, ο Εγκομίτης στον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Να και ο Πίτερ Οφορίκου, εκτός αποστολής, τραυματίας, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Επτέλεση, η μπάλα στα καρέ, περνάει μακριά από την κεφαλιά του Καφέ το πρώτο κόρνερ. Και το πρώτο κόρνερ του τελικού στο 14 για τον Ολυμπιακό. Στην γωνιά του γηπέδου ο Μοεντίν Ζελίας, ο Μαυρογεννίδης. Πλάγιο, δεν είναι πλάγιο. Ο Μαυρογεννίδης το εκτέλεσε πολύ κοντά με τον Γιαννακόπουλο. Κωνσταντινίδης Γιαννακόπουλος, φάουλ επιθετικό από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης κερδίζει αυτή την μονομαχία. Να και ο Ιλιάς ο Πουσανίδης, δίπλα του ο Κυριάκος ο Καρταΐδης. Τα δύο κύπελα από ψηλού τελικού και τα δύο πάνε στην νικητή ομάδα. Το ένα το παίρνει και το βάζει στην τροπεοθήκη της, το άλλο απλώς το σηκώνει απόψε και το επιστρέφει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για τον Ολυμπιακό με τον Ζελία. Στο πλάνο σας οι δύο πάγκοι. Μπάγεβιτς και Λεμονής. Ξέφυγε ο Γεωργάτος, έτοιμος για την σέντρα. Την βγάζει, η μπάλα περνάει out σε αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Τελικά corner, υπάρχει παρέμβαση. Εδώ η σέντρα, ο Αλεξανδρής προσπαθεί. Η μπάλα θα φύγει από τα πόδια του Κατσαμπή.
Και τώρα πράγματι έχουμε το πρώτο κόρνερ του απόψινου τελικού. Το πρώτο κόρνερ της βράδιας. Ο Νινιάδης άσχημα εκτελεσμένο, η μπάλα δεν βγαίνει. Όμως το γύρισμα του Ζελίας δεν βρίσκει συμπαίκτη. Ο Κωνσταντινίδης βγάζει τον ΠΑΟ σε κόντρα επίθεση. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Καφέ. Τράβημα της φανέλας από τον Γεωργάτο στον Εγκομίτη. Το φάουλ σωστά σφυρίζεται από τον Κασναφέρη. Παίκτες του Ολυμπιακού όρθιοι στον πάγκο παρακολουθούν. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Πολύ ψηλά η μπάλα περνάει από όλα τα κεφάλια. Τιθέμενων και αμυνόμενων. Ελευθερόπουλος δεν χρειάστηκε να βγει. Άγου. Έξι λεπτά στον Νίκος Γκούμας. Ευθείας μετάδοση του Alter Channel. 51 του τελικού του κυπέλου Ελλάδος. Ζελίας προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και δίνει στον συμπατριώτη του τον Γιοβάνη. Ο Γεωργάτος νέα σέντρα, αλλά και πάλι φεύγει αρκετά ψηλά, χωρίς ο Κόβιτς να έχει πρόβλημα να μαζέψει αυτή την κακή παλιά. Πανύψινος ο Κόβιτς δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτές τις σέντρες, όπως άλλωστε έχει δείξει και όσο καιρό αγωνίζεται στη χώρα μας ο Αυστραλός τερματοφύλακας του ΠΑΟ. Μια περίεργη μίξη, Αυστραλοκροάτη ο Αντεκόβιτς. Εδώ εκτέλεσε ο Βενετίδης. Ο Καφές ξανά στον Βενετίδη. Η σέντρα, η κόντρα, η μπάλα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και κερδισμένος ο Γιαννακόπουλος. Σηκώνει το κεφάλι, δεν βλέπει κανέναν προωθημένο, γυρίζει την μπάλα πίσω και ο Νινιάδης καθυστερεί. Βγάζει δεξιά, Μαυρογερίδης. Ζελίας έκανε πολύ ωραία κίνηση, έφυγε από δύο παίκτες, από Καφέ και Κωνσταντινίδη. Το τράβηγμα από πίσω το φάουλ. Διακός προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι και αυτό θα γίνει μόνο με την επίτευξη ενός τέρματος για να φέρει το μάτς στα ίσια βεβαίως. 1-0 πάντα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με το γκολ του Εγκομίτη από το 4ο λεπτό. Ο Γιώργος Μπατατούδης στην εξέδρα των επισήμων, πρώην πρόεδρος πια. Με ξαφνική απόφαση του από χτες εγκατέλειψε την προεδρία, την ανέλαβε ο Πέτρος Καλαμπάτης. Αλλά το ιδιοκτησιακό παραμένει άλυπτο στην κορυφαία ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Η μπάλα χάρετα τον Κόβιτς, τον Σγιοβάνη κάνει το σούτο, Κόβιτς επεμβαίνει σωτήρια αφού είδε ότι έχασε την πρώτη επαφή του με την μπάλα. Πρόλαβε να σηκωθεί και να αποκρούσει το σούτ του Βραζιλιάνου. Μεγάλη φάση στο 18 για τον Ολυμπιακό. Με διέψευσε ο Κόβιτς. Έκανε την πρώτη του άστοχη έξοδο μετά από 18 λεπτά. Το γύρισμα και ο Κάς στην περιοχή, το πάτημα της μπάλας. Α, λοιπόν, ο κρυφός κυνηγός του Ολυμπιακού, που λέγεται, του ΠΑΟΚ, που λέγεται Γιώτης Εγκομίτης, εδώ. Ξανά, η προηγούμενη φάση με την σέντρα του Γεωργάτου. Η μπάλα χάνεται από τις γροθιές του Κόβιτς. Εδώ το κοντρόλ από τον Βραζιλιάνο, τον Σγιοβάνη Σίλβα Ολιβέιρα. Ο Κόβιτς με γρήγορη επιστροφή απλώνει το χέρι του και κρατάει το 1-0 για την ομάδα. Συνέχεια με τον Ολυμπιακό και πάλι στην επίθεση, Νινιάδης, Μαυρογεννίδης. Κλεισμένη καλά η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού με Μαυρογεννίδη και Γιαννακόπουλο. Ίσως τα ρήγματα να είναι πιο εύκολα την αριστερή πλευρά. Για να δούμε Αλεξανδρή στην περιοχή. Νέα σωτήρια επέμβαση από τον Ουντέζε. Εδώ έχουμε φάουλ υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάρτα. Όχι. Μετούσαν Μπάγεβιτς σε πρώτο πλάνο. Εδώ ξαναβλέπετε το φάουλ του Ανατολάκη. Καθαρό βεβαίως. Ο Βασίλης Μπορμπόκης την εκτέλεση του φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Κοστούλας πρώτος στην μπάλα. Ξαναδίνει ο Γιωργάτος τον Κοστούλα πίσω. Και τώρα ο Ελευθερόπουλος, ο
παίκτες του ΠΑΟΚ κινήθηκαν γρήγορα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και το ίδιο έκανε και ο Ελευθερόπουλος για να δώσει ανάσα στην άμυνά του. Ενιάδης στο σκάψιμο για τον Γιανακόπουλο, τσιμπάει την μπάλα αυτός, Γιανακόπουλος φάτσα με τον γκολ. 1-1, όχι, άου! Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 21 με τον Στέλιο Γιανακόπουλο να τραβάει τα λιγοστά μαλλιά του, τα κουρεμένα μαλλιά του. Στην κίνηση που έγινε πολύ έξυπνα βεβαίως από τον Στέλιο Γιανακόπουλο, αλλά η τελική προσπάθεια δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Ο Γιανακόπουλος που τον βλέπετε να τσιπάει την μπάλα από τον Κόβιτς. Ο Κόβιτς που είχε βγει από την περιοχή δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του. Η μπάλα περνάει out σε κενό τέρμα. Ο Γιανακόπουλος με το πόδι τσιπάει την μπάλα, με το πούτι, με το εξωτερικό φάτσο. Ο Γιανακόπουλος που εάν έκανε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα πιθανό να πήγαινε τα δίχτυα. Όλα χάνονται, όλα χάνονται. Προτίμησε να χρησιμοποιήσει το καλό του πόδι το δεξί, αλλά το εξωτερικό φάλτσο δεν τον βοήθησε. Ο Γιανακόπουλος βιάστηκε σε αυτή τη φάση να πλασάρει για να μην προλάβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να καλύψουν την εστία. Αλλά από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ τους βοηθά αυτό φυσικά και το προβάδισμα στο σκορ. Έχουν πιο καθαρό μυαλό. Ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού ψάχνονται ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν δημιουργήσει φυσικά κάποιες ευκαιρίες, αλλά και αυτή η φάση του Γιανακόπουλου πιστοποιεί ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν άγχος και ακόμη δεν έχουν ηρεμήσει. Και αυτό φυσικά οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στον γκολ του Εκομίτη για τον ΠΑΟΚ στο 4ο λεπτό. Έτσι ακριβώς. Τώρα που έχασαν την μπάλα ο Ανατολάκης και βγαίνει στην κόντρα με τον Γεωργιάδη, ο ΠΑΟΚ περιμένει. Ο Κάς μόνο σε θέση σεντερφόρ. Ο Γεωργιάδης πέρασε, έχασε προς τιμή τον κοντρόλ. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ανατολάκης. Επιμένει όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ που φαίνονται πιο αποφασιστικοί στις μονομαχίες ένας με έναν και παρατηρήσει ότι χάσει να φέρει. Βλέπετε και τον Τάκη Λεμονή εκνευρισμένο στον πάγκο του Ολυμπιακού και εδώ ο Βραζιλιάνος, ο Ζε Ηλίας. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς τα πράγματα. Το γκολ του Εγκομίτη έχει βοηθήσει ψυχολογικά την ομάδα του ΠΑΟ που βλέπει τον τελικό πια ως μια δική του υπόθεση. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά όχι μόνο έχει φορτωθεί με άγχος γιατί πρέπει να ανατρέψει το σκορ αν θέλει να πάρει το κύπελλο, αλλά και γιατί θεωρητικά πρέπει να υπερασπίσει τον τίτλο του φαβορί με δεδομένο το γεγονός ότι όχι μόνο δεν απουσιάζει κανένας βασικός ποδοσφαιριστής αλλά και το παιχνίδι γίνεται στην Αθήνα. Και τις ελλείψεις φυσικά της έχει ο ΠΑΟΚ, τη σημαντικότερη του τετράτζερ. Έτσι ακριβώς. Ο Τζόρτζεβιτς γλίστρησε, σηκώθηκε, βγάζει την σέντρα, αυτή δεν περνάει όμως. Τοποθετήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ, των κεντρικών αμυντικών, είναι πολύ καλές. Ουντέζε και Κατσαπής κάνουν καλή δουλειά, αλλά και ο Αμπονσά μέχρι στιγμής έχει σταθεί πάρα πολύ καλά με τον Αλεξανδρή, προσωπικό του αντίπαλο. Ο Καφές. Κοστούλας πάτησε την μπάλα, γίνεται το λάθος, ο Κάς προσπαθεί, δεν το εκμεταλλεύεται όμως. Ήρθε να δώσει την λύση ο Ανατολάκης εκεί, που έβαλε την κόντρα για να φύγει μπάλα λίγο μακριά και να απομακρυνθεί αργότερα περισσότερο. Γεωργάτος το πέρασμα στον Σγιοβάνη, το τακουνάκι για τον Αλεξανδρή δεν περνάει. Η κίνηση που γίνεται από τον Ουντέζε, κατά μέτωπο φάουλ του Αλέξ Αλεξανδρή. Τον Ιφεάνι Ουντέζε. Ανοιχτός διάδρομος εκεί. Φαίνονται κάποια προβλήματα στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Γιατί αρκετές φορές έχουν βρεθεί και οι αμυντικοί του Ολυμπιακού εκτεθειμένοι. Μέχρι στιγμής πάντως το σχήμα που έχει επιλέξει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς για την ομάδα του τον δικαιώνει. Με το ενισχυμένο κέντρο. Ενώ μόλις φάνηκε η αρχική ενδεκάδα, τον Αλιτζή δηλαδή να είναι εκτός. Η μοναδική επιθετική αιχμή των Οκάπολη είπαν ότι ο πρίγκιπας πιθανόν να φοβήθηκε το παιχνίδι. Τελικά κάθε άλλο παρά έτσι εμφανίζονται τα πράγματα μετά τα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα στο στάδιο Νίκος Γκούμας Νέα Φιλαδέλφειας με απευθείας μετάδοση του Alter Channel για τον 51ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Εγκομίτη από το 4ο λεπτό. Και βγαίνουν πάντα πρώτοι στις διεκδικήσεις οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οργανώνουν τώρα με τον Καφέ την επίθεση. Η πάσα για τον ΟΚΑ πέρασε. Ο Μαυρογεννίδης φαίνεται να ελέγχει. Απευθείας μετάδοση του Alter Channel. Τελικός κυπέλλου. Κήπεδο Νέας Φιλαδέλφειας.
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Και φαίνεται ότι τόσο ο Ζε Ελίας όσο και ο Νινιάδης ακόμα δεν έχουν αναλάβει τις πρωτοβουλίες που θα ήθελε και ο ίδιος ο Τάκης Λεμονής στον χώρο της μεσαίας γραμμής για να περάσουν οι κατάλληλες μπαλιές. Γιατί επαναλαμβάνω, τα άκρα του Ολυμπιακού, η μεγάλη του δύναμη είναι μέχρι στιγμής εξουδετερωμένα. Με εξαίρεση ίσως κάποιες έντρες του Γεωργάτου που μία-δύο από τις τέσσερις που έγιναν πέρασαν σε σωστή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για Αγκόπουλος έχει αλλάξει τώρα. Τέργα είχε πέρασει αριστερά. Να δούμε αν θα επιστρέψει δεξιά για να παίξει με τον Μαύρο Γεννίδη. Είναι γεγονός ότι πρέπει ο Τάκης Λεμονής να ανακατέψει κάπως την τράπουλα στην βασική δεκάδα του Ολυμπιακού για να βρει λύσεις. Οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κατσιαβής, ο Κατσιαβής, ο Αμπονσά και ο Ουντέζα, τα πηγαίνουν περίφημα στον χώρο της μεγάλης περιοχής. Για να δούμε όμως τον Γεωργάτο που βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Καθυστερεί ο Ζελίας να πάει στην μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, καλά, χωρίς καμία τύχη αυτό το σουτ του ΟΚΑ. Βενετίδης αριστερά μαζί με τον Παντελή Κωνσταντινίδη. Και από την άλλη πλευρά ο Μπορμπόκης μαζί με τον Εγκομίτη κάνουν πολύ καλή δουλειά στα άκρα του ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Και ίσως γι' αυτό το λόγο η δύναμη του Ολυμπιακού δεξιά και αριστερά δεν μπορεί να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Εδώ υπάρχει φάουλ του Τζιοβάνι. Του Ζε Ελίας, συγγνώμη. Είδαμε και το τρόπαιο βεβαίως μεγάλου τελικού. Εδώ και περίπου 8-9 λεπτά υπάρχει ένα κενό διάστημα στο παιχνίδι. Δεν έχουν δημιουργηθεί βάσεις, δεν έχουν απειλήσει τις εστίες, τους ορματοφύλακες, οι ποδοσφαιριστές. Και ίσως αυτό οφείλεται στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κυκλοφορήσει την μπάλα για να καταφέρει συνέχεια να ελέγξει το ρυθμό. Κάτι που γίνεται μέχρι στιγμής καλύτερα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Τζόρτζεβιτς ανεβαίνει, ο Μαυρογεννίδης προτίμησε τον Ινιάδη, άφησε αυτό στον Κοστούλα. Μαυρογεννίδης. Βλέπετε, δεν υπάρχει κίνηση από τις υπέκτες του. Αμαρκάριστος είναι μόνο. Φάνηκε εδώ ότι έλειπε ο Γιαννακόπουλος για να πάρει την μπάλα από τον Μαυρογεννίδη. Επειδή έχει αλλάξει πλευρά για να δώσει. Τώρα εδώ είναι ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος έχει πάει αριστερά για να συνεργαστεί περισσότερο με τον Γεωργάτο. Ενώ ο Τζόρτζεβιτς γυρίζει περισσότερο στο χώρο του κέντρου. Τώρα έχει φύγει από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί κάτι να ενισχύσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Λεμονής. Ζέλιας. Όπως με ενημερώνει και ο Νίκος Παπαδάκος που είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Ελίξης Αλεξανδρής θα γυρίσει λίγο πιο πίσω για να ζητάει μπάλα. Να δούμε, Ανατολάκης πατάει, ο Γεωργάτος ένα κοντρόλ, δύο παίκτες μπροστά του, φάουλ, κερδίζει από τον Εγκομίτη και η πρώτη κίτρινη κάρτα του τελικού στο 29, στο Γιώτη Εγκομίτη, τον σκόρερ φάουλ. Κάνουμε και πάλι την φάση. Το φάουλ είναι φάουλ βέβαια, που παίρνει τα πόδια. Ο Εγκομίτης του Γεωργά, στην προσποίηση του. Έχει προσθεί και ο Νατολάκης για τον Ολυμπιακό. Το φάουλ που εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς για τον Γιοβάνι, η κεφαλιά άστοχη, η μπάλα out. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες των παίκτων του ΠΑΟΚ για φάουλ του Σκοβάνη στην προσπάθεια του να πάρει την κεφαλιά. Ότι δηλαδή έσπρωξε τον Κατσαβή. Ο Κασναφέρης έδωσε out. Και πάλι η φάση. Ο Σκοβάνη πηδάει. Υπήρχε απλωμένο το χέρι. Υπάρχει απλωμένο χέρι. Πιθανότατα να προσπάθησε να σπρώξει τον αντίπαλο για να πάρει καλύτερη θέση. Δεν ήθελε και πολύ ο Κατσαβής για να παίξει. Να πέσει. Έξι προσπάθησε. Η κίνηση από τον Εγκομίτη, η παλιά του. Σέντρα του ΟΚΑ. Καφές. Κορβόκης.
καφές. Σκάβει πάλι για τον Μπορμπό και ο Τζόρτζεβιτς έχει καλύψει. Δεν βγαίνει μπάλα, κόντρα στο κεφάλι του Κομίτη που παρακολουθεί κάθε φάση για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί, όπως ακριβώς έκανε και στον γκολ, κάποια στραβοκλωτσιά, κάποια λάθος απόκρουση. Κωνσταντινίδης σελίσεται, αλλάζει με τον Βενετίδη. Καφές που δοκιμάζει το σούτ, την μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ελευθερόπουλου. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Βασίλη Μπορμπόκη στο 31. Και αυτή τη φορά θα έλεγε κανείς ότι το προβάδισμα που αποκτά είναι πολύ σημαντικό στο ημίωρο του μάτσου. Ο Βασίλης Μπορμπόκης εκμεταλλεύεται την ασταθή απόκρουση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου σε ένα χλιαρό, θα έλεγε κανείς, σουτ που δοκίμασε ο Καφές. Και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, πάντα ψύχραιμος στον πάγο του, ανέκφραστος, ξέρει ότι υπολείπονται περίπου 59 λεπτά αγώνα και βεβαίως δεν μπορεί να προδικάσει κανείς το αποτέλεσμα. Το γεγονός είναι ότι με τον γκολ αυτό που ξαναβλέπετε από το σουτ του Καφέ, την ασταθή απόκριση του Ελευθερόπουλου, έρχεται ο Μπορμπόκης να κάνει το 2-0. Ο Μπορμπόκης που στο πρώτο σουτ είναι εκτεθειμένος. Υπάρχει περίπτωση offside. Ο επόπτης αφήνει το μάτς να εξελιχθεί. Πρόκειται για τον Ανδρέα Ζήση που ελέγχει την περιοχή. Εδώ το σουτ και πάλι. Η ασταθής απόκριση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και το 2-0 από τον Βασίλη Μπορμπόκη που χρήζεται σκόρερ. Ο Μπορμπόκης που έχει παίξει σε τρεις τελικούς, αυτός είναι ο τέταρτος και έχει σηκώσει δύο φορές το κύπελο. Έχει δύο κατακτήσεις. Βάζει τα θεμέλια για την ομάδα του ΠΑΟΚ για μία ακόμα μεγάλη επιτυχία. Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο, τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στις κόντρα επιθέσεις. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Νίκο Παπαδάκου, γιατί έχουμε νεότερα από τον Τάκη Λεμονίκ και τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στη σκακέρα την αγωνιστική καθαρά ο Τάκης Λεμονίκ μετά το δεύτερο γκολ, το οποίο προκάλεσε κάποιον πανικό στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σήκωσε το λάμπρο Χούτο, το οποίο του έχει δώσει οδηγίες να σταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Στην αλλαγή δεν αργήσει να γίνει, δεδομένου ότι ο φροντιστής του Ολυμπιακού πήγε εκεί για να κάνει κάποια γρήγορα σπριτ, να σταθεί γρήγορα. Θα δούμε όμως τα πλάνα του, αν δηλαδή θα παίξει και ο Φουτοζήτας στον Αλεξανδρή με δύο καθαρόιμους πλέον Ολυμπιακούς επιθετικούς για να ανατρέψει τις βάρες τώρα. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο στο παιχνίδι, κακό κοντρόλ του Γιοβάνη, καλύπτει, πέφτει, η μπάλα βγαίνει προς τα έξω. Καθυστέρησε. Ο Κάσης ακριβώς. Οι παίκτες του ΠΑΟ κάνουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν παίζουν ρόλο οι θέσεις που έχει ο καθένας στο γήπεδο. Υπάρχει τρομερή αλληλοκάλυψη και αυτό βεβαίως ανταμείβεται με το σκορ μέχρι στιγμής. Για να δούμε το σούτ του Ζελίας, η μπάλα πάνω από τον Ζωδιδοκάρη και πλάγια. Το 2-0 διατηρείται για τον ΠΑΟ. Βρίσκονται στο δικό τους κόσμο οι φύλαθροι του ΠΑΟΚ στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι πολύ λογικό, είναι απολύτως λογικό να αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν και πανηγυρίζουν. Η ομάδα τους είναι μπροστά με δύο τέρματα εις βάρος του Ολυμπιακού σε έναν τελικό που ακόμα θα μου επιτραπεί να πω ότι έχει πολύ ψωμί. Τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ έχουν πει πολύ νωρίς. Το προβάδισμα για την ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς είναι δεδομένο. Στο ποδόσφαιρο ποτέ όμως δεν πρέπει κανείς να λέει ποτέ. Πάντως είναι πολύ καλός τελικός μέχρι στιγμής. Ναι, άριστος τελικός, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Ο Ζελίας. Ζελίας. Η μπάλα βγαίνει στον Τζόρτζεβιτς. Φάουλ που κερδίζει ο Τζόρτζεβιτς. Στο ημικύκλιο της περιοχής. Τι έγινε, το φάουλ εκτελέστηκε αμέσως πριν καν στηθεί τείχος. Αλλά έσωσε τον ΠΑΟΚ ο Κόβιτς. Ο Κόβιτς βεβαίως ήταν με τα μάτια ανοιχτά και κατάλαβε τι πήγε να γίνει. Και εδώ έχουμε φάουλ από τον Μαυρογεννίδη και υπέρ του ΠΑΟΚ στον Γεωργιάδη. Φαίνεται ήταν ο Ανατολάκης.
Για να δούμε. Ο Ανατολάκης δεν τον απομακρύνουν πάντως οι παίκτες του Ολυμπιακού, Ελληνιάδης. Πάμε στον Δίνο Καραμετρούση, στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δίνο. Δημήτρη, εδώ υπάρχει ένας αναβρασμός στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι του Δικεφάλου ζητούν τουλάχιστον την κίτρινη κάρτα, αν όχι την κόκκινη, στον Ανατολάκη. Ο κύριος Μανώλης Γιαναδάκης έχει επέμβει, ζητώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πάντως φαίνεται ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν επαναπαύονται με το απλό φάουλ που έδωσε ο κύριος Κασναφέρης στην περίπτωση αυτή. Αυτό δεν έχει να κάνει φυσικά σε τίποτα με τα καθίσματα που πέταξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Θα ελπίσουμε ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολύ πιο ήπιες. Τζέλιας. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό με φάουλ του Γεωργιάδη στον Τζέλιας. Και νέο φάουλ για τον Βραζιλιάνο μέσω του Ολυμπιακού που προσπάθησε να κινηθεί μεταξύ τριών. Ο Ανατολάκης πάντως κυτρινίστηκε. Στο 35 λοιπόν η δεύτερη κίτρινη κάρτα του αγώνα στον Ανατολάκη. Γιωργάτος. Πέρασε για τον Ινιάδη, ο Μπορμπόκης σε καλύτερη θέση, κέρδισε όμως ο Ινιάδης. Τζόρτζεβιτς. Αποφύγει τον Κατσαμπί που βγήκε στο άκρο, κάνει τη σέντρα ο Τζόρτζεβιτς, απομακρύνει ο Αποντσά, ολοκληρώνει ο Κωνσταντινίδης και μάλιστα βρίσκει τον Γεωργιάδη πιο γρήγορο στην επέμβασή του, Ανατολάκης, αλλά εμπάρα και βγει εκτός από τον χώρο. Πλάγιο για τον ΠΑΟ, στο 37-2-0 προηγεί το ΠΑΟ του Ολυμπιακού, απευθείας μετάδοση του Alter Channel, 59ος τελικός του κυπέλλου. Το βέβαιο είναι ότι ο ΠΑΟ έχει το πάνω χέρι, περίπου 8 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και αν οι δύο ομάδες πάνε με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια, θα πρέπει να γίνουν φοβερά πράγματα για να αλλάξει η εικόνα του αγώνα στο δεύτερο γύρο. Καθώς η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει τον απόλυτο έλεγχο στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ψύχρεμη στην άμυνα, είναι πολύ δυνατή στο κέντρο και εξαιρετικά επικίνδυνη στην κόντρα. Το σκορ έτσι όπως έχει διαμορφωθεί διευκολύνει σαφώς περισσότερο τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και ανάπτυξης στη συνέχεια του μάτς. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν, θα πρέπει να δείξει ότι πατάει καλά στο γήπεδο για να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει τις όποιες προϋποθέσεις που μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει, με εξαίρεση το σουτ, την μεγάλη ευκαιρία, το 21-21. Πλάγιο ήταν Ολυμπιακό, Γιαννακόπουλος πήρε από τον Μαυρογεννίδη, άφησε και πάλι στο Μαυρογεννίδη, τους γύρισε έξω για τον Ινιάδη. Κοιτάξτε τις πάσες των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει σιγουριά, Στέφανε. Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχει καλό πάτημα στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε τώρα. Ο Γιωργάτος. Όταν βλέπεις μια ομάδα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις κόντρες έναν με έναν, ως αντίπαλοι μιλάμε, ένας παίκτης κόντρας έναν άλλον, υπάρχει σοβαρό και πρόβλημα. Και ακριβώς και στην ψυχολογία. Αλλά και γιατί όχι, θα έλεγα εγώ, στην φυσική κατάσταση και ας είμαστε ακόμα στο 39. Το να πατάει κάποιος ποδοσφαιριστής για να το γήπεδο είναι ζήτημα ποδιών γερών. Μαυρογεννίδης, ο Ζέλιας. Ατρινή μαλλιά για τον Αλεξανδρή. Έγκαιρα ο Αποντσά παραχωρεί. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Τζόρτζεβιτς επαναφέρει ο Γιωργάτος. Ινιάδης, Μαρκάριο, Καφές. Ο Ινιάδης έκανε προσπίση για να καλύψει την μπάλα με το σώμα και δεν κατάφερε ούτε αυτό. Γλίστηξε. Ο Ζέλιας κερδίζει φάλα από τον Πορκόκη. Παίζει γρήγορα ο Γιωργάτος για τον Τζόρτζεβιτς. Γιατί πάνω το εγκομίτης, το απέσπασε την μπάλα. Ο Αποντσά, Κωνσταντινίδης. Πέρασε στον ΟΚΑ. Κοιτάξτε το κενό που υπάρχει, από την άλλη πλευρά ζητάει μπάλα ο Γεωργιάδης, ο ΟΚΑς απαντήσει να μπει μόνος του. Ο Κοστούλας πήγε πάνω στον αντίπαλο κατά την προσωπική άποψή μου. Και όχι στην μπάλα. Άφησε το παιχνίδι ο Κασναφέρης και ο Ζε Ελίας τώρα. Γιωργάτος. Τζόρτζεβιτς. Ολυμπιακός που αναζητά τον γκολ, να του δώσει δικαίωμα και ελπίδες
να φτάσει ακόμη και στην ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο. Αναζητά γκολ πριν τη λήξη του ημίχρονου. 5 λεπτά ακόμα βέβαια για να τελειώσει το πρώτο 45 λεπτό χωρίς τις όποιες πιθανές καθυστερήσεις να συνεννοηθούν ο κ. Κασναφέρης με τον κ. Γιαναδάκη. Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται. Και όχι άδικα με την μορφή που έχουν παρουσιάσει οι δύο ομάδες σε αυτά τα 41 λεπτά στον 5-21 το τελικό. Ολυμπιακός που έχει 20 κατακτήσεις. ΠΑΟΚ μόλις 2. Την μπάλα σταματάει στο στήθος του καφέ ο Ζελίας. Προσπαθεί ο καφές του τσίπησε την μπάλα μέσα από τα πόδια. Και την βγάζει στον Κωνσταντινίδη. Ο Νινιάδης. Υπάρχει φάουλ. Για να δούμε. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Όχι. Υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο και είναι στην περιοχή του Κόβιτς. Γι' αυτό και σπέβδει ο Κασναφέρης και το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Πάντως ο ΠΑΟΚ στάθηκε και μέχρι στιγμής τυχερός, καθώς δύο φάσεις δημιούργησε, δύο φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει ο Ελευθερόπουλος και στις δύο αυτές φάσεις ευτύχησε ο ΠΑΟΚ να πετύχει τα γκολ στο 4ο λεπτό με τον Εγκομίτη και στο 31ο λεπτό με τον Μπορμπόκη. Μα το ποδόσφαιρο αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Το ποδόσφαιρο είναι να εκμεταλλεύεσαι τα λάθη του αντιπάλου. Και ο ΠΑΟΚ αυτό έκανε. Εκμεταλλεύτηκε δύο λάθη της άμυνας του Ολυμπιακού. Μια και έχει πάρει δημιουργία. Κεφάλι στο σκορ. Έχει το απόλυτο 2-2 δηλαδή. Για να δούμε τώρα. Εδώ βλέπετε τους φίλους του ΠΑΟΚ να βρίσκονται σε παραλήρημα. Ξανά η προηγούμενη φάση. Έχει τραυματιστεί ο Αμποντσά, τώρα μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Τον τραυματισμό μέσα στην περιοχή. Υπήρξαν σπροξήματα εκεί. Πολύ μακρινό το πλάνο για να βγάλει κανείς συμπεράσματα. Μακριά ο Ουντέζε. Η κεφαλιά του Ανατολάκη για να βγάλει την μπάλα πλάγια. Και ο Μαυρογεννίδης. Ο Κάς το πλάγιο out. Με τον Ολυμπιακό ή φάουλ. Πλάγιο έχει δώσει ο Κασναφέρης. Να πάμε στον Ντίνο Καραμητρούση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ντίνο. Δημήτρη, αν ο Κόφι Αμποντσά δεν μπορέσει να συνεχίσει το παιχνίδι, ο Γιώργος Κουλακιώτης θα είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Ήδη βλέπουμε ότι αρχίζει να κάνει μια σχετική μικρή προθέρμανση. Φαίνεται ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει αποφασίσει, δεν ξέρω αν ο Κόφι Αμποντσά παραμείνει στο φορείο, γιατί βλέπω ότι δεν φαίνεται να συνέρχεται. Θα φανεί σε λίγο αν ο ΠΑΟΚ προχωρήσει στην πρώτη του αλλαγή. Μάλιστα. Πάντως, παρόλα του τα προβλήματα, ο ΠΑΟΚ που παίζει σε αυτό το διάστημα με παίχτη λιγότερο στέκεται καλά. Ο Βενετίδης, τον πιέζει ο Τζόρτζεβιτς, η αλλαγή της μπάλας. Δεν μπόρεσε ο Κάς, μπήκε σφίνα ο Γεωργιάδης, το τακουνάκι στον ΟΚΑ. Προσπάθησε να κερδίσει ένα πλάγιο out, ρίχνοντας την μπάλα πάνω στον Μαυρογεννίδη. Ο Κοστούλας βγάζει στον Ανατολάκη. Ο ΠΑΟΚ που θέλει έναν τίτλο, μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 16 χρόνια, όταν είχε πρόεδρο το 85 και πάλι τον Πέτρο Καλαφάτη. Τότε είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν το έκανε για γούρι αυτό ο κ. Μπατατούδης, αλλά αν ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο, τότε ο κ. Καλαφάτης θα είναι σίγουρα γουρλής. Ο Καφές τώρα. Ο Καφές άλλαξε και ο Μπορμπόκης που κατεβάζει. Έχει περάσει αριστερά τώρα ο Μπορμπόκης, η κάθε την παλιά κόβεται από τον Κοστούλα. Νινιάδης για μια ακόμα φορά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ και να αλλάξει πάσα. Όπως μας ενημερώνει ο Ντίνος Καραμητρούσης, ο Κουλακιώτης έτσι κι αλλιώς θα πει στο παιχνίδι, δεν μπορεί να συνεχίσει να μπορούσα. Αυτό είναι ένα ακόμα πλήγμα για την ομάδα του Μπάγεβιτς. Η πολύ ωραία παλιά του Τζόρτζεβιτς, ο Αλεξανδρής Φάτσα, ο Κόβιτς λέει όχι στο 2-1. Και κρατάει όρθιο τον ΠΑΟΚ για να πάει στα αποδυτήρια.
στην εκπνοή του ημιχρόνου, μάλλον με αυτό το 2-0, καθώς ήδη συμπληρώθηκαν τα 45 λεπτά και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Στο πρώτο μέρος, εξαιρετική παλιά του Τζόρτζεβιτς, τέτα-τέτ ο Αλεξανδρής, το αριστερό βολέ, ο Άντε Κόβιτς, ο άνθρωπος που ήρθε από το πουθενά να παίξει στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, λέει όχι στον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και δεύτερο σκόρερ στο κύπελλο, Αλέξη Αλεξανδρή, και κρατάει το 2-0 για την ομάδα του. Ο Νίκος Παπαδάκος έχει το λόγο. Νίκο. Αλλά σήμερα στην Ηλιάδα δεν είναι καλή, μάλλον θα παίξει από τα άκρα. Έχει σηκώσει και τον Παντατζόγλου να κάνει ζέσταμα προκειμένου να το χρησιμοποιήσει το πρώτο ημίχρονο και εξακολουθεί να προθερμάνεται και ο Χούτος. Αχ, νομίζω ότι αυτά που μας είπες Νίκο έχουν σπάσει το κεφάλι του Τάκη Λεμονή από την ώρα που ξεκίνησε αυτός ο τελικός, γιατί τα προβλήματα σαφώς και μπορεί να τα διαπιστώσει στην ομάδα. Άλλωστε το ίδιο το σκορ μιλάει αυτά. Ο Κόβιτς με τις άκρες των δακτύλων του παίρνει την μπάλα από το κεφάλι του Γιανακόπουλου που ήταν έτοιμος να κάνει το άλμα. Κωνσταντινίδης, ωραία προσποίηση. Περνάει και τον Μαυρογεννίδη, τσιμπάει την μπάλα. Για να δούμε, βγαίνει ο Γεωργιάδης, δεν υπάρχει offside. Ο Γεωργιάδης τέτα-τέτ με τον Ελευθερόπουλο. Φάσαμε το 3-0, δεν το κάνει. Ο Ελευθερόπουλος κρατάει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Εγκομίτη. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για τον ΠΑΟ που θα καθάριζε αυτό τον τελικό εάν η μπάλα πέρναγε για τρίτη φορά στα δίχτυα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Απίστευτος τελικός, πολύ όμορφη εξέλιξη και το παιχνίδι τελειώνει. Να πάμε αμέσως στα στούντιο του Άλτερ στο Περιστέρι και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Του Ολυμπιακού σε ένα υπέροχο παιχνίδι στον Νίκος Γκούμας της Νέας Φιλαδέλφειας που θα μπορούσε να είναι 2-1, 2-2 και 0-3 ακόμα, έτσι όπως εξελίχθηκαν οι φάσεις που βγήκαν σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Πολύ γρήγορα λοιπόν να επιστρέψουμε και πάλι στο Περιστέρι στο στούντιο του Άλτερ και θα τα ξαναπούμε πριν την ένωση δεύτερο μικρό. Και θελήσουν να αλλάξουν κάποια πλάνα. Εσείς βλέπετε το γκολ του Γιώτη Εγκομίτη στο 4ο λεπτό, ένα γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ νωρίς. Στη συνέχεια ο Αλεξανδρής με το γυριστό έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και εδώ ένα σουτ του Τζόρτζεβιτς out. Επιστροφή στο Περιστέρι, στα στούντιο του Άλτερ και τα ξαναλέμε λίγο πριν την ένωση του μάτσα. Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει σε λίγο. Εμείς ξαναβλέπουμε τα γκολ με τα οποία ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ και προηγείται με τον Εγκομίτη στο 4ο λεπτό και με τον Μπορμπόκη στο 30ο. Πρώτο, εδώ βλέπετε ότι είναι ακάλυπτος ο Μπορμπόκης όταν παίρνει την μπάλα για να κάνει το σουτ. Βεβαίως ο επόπτης Ζήσης είναι υποχρεωμένος να αφήσει την φάση να εξελιχθεί μέχρι το σουτ βεβαίως του Καφέ. Από εκεί και μετά, από τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ελευθερόπουλου, θα έπρεπε να σηκώσει τη σημαία. Δεν το έκανε, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Έχει κυριαρχήσει από το 25 και μετά στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού, ο οποίος αναζητεί λύσεις, τις οποίες θα δούμε αν ο Νίκος Παπαδάκος είναι σε θέση να μας τις μεταφέρει, καθώς έτσι κι αλλιώς επίκυνται αλλαγές. Νίκο. Παντατζόγλου και Χούτος, οι δύο παίκτες που είπαμε από το πρώτο ημίχρονο, τελικά μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και πήραν τις θέσεις του Νινιάδη, ο οποίος είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού, αλλά και του Μαυρογεννίδη. Το παιχνίδι του Νινιάδη σε οργανωτικό επίπεδο δεν ήταν αυτό που έφερε αποτελέσματα για τον Ολυμπιακό. Έτσι θα παίξει πιο επιθετικά, με περισσότερες σέντρες από ό,τι αντιλαμβάνουμε και περισσότερο από τα άκρα, προκειμένου να βρεθούν σε θέση βολής είτε ο Χούτος είτε ο Αλεξανδρής. Μάλιστα. Και φαντάζομαι, Τίνο Καραμετρούση, ότι μπήκε επιτέλους στο μάτς και ο Κουλακιώτης. Ναι, ακριβώς Δημήτρη. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα των δύο αυτών τερμάτων και όπως φαίνεται στον πάγκο έχουν πάρει όλα τα μέτρα τους για να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει την αναμενόμενη αρχική αυτή επίθεση του Ολυμπιακού, ώστε να μπορέσει να φτάσει στον επιθυμητό στόχο που είναι το τρόπαιο. Μάλιστα, Πατσατζόγλου. Ο Κάς όμως για τον Γεωργιάδη, αυτός απέναντι από τον Ελευθερόπουλο. Το σουτ 3-0 ο ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 46 ο ΠΑΟΚ ανεβάζει το δίκτυο στο σκορ στο 3-0 με σκόρερ τον Γεωργιάδη. Πριν καλά-καλά ζεσταθούν οι ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γεωργιάδης, εδώ η αντίδραση του Μπάκεβιτς, πετυχαίνει το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ σε αυτή την ξαφνική επίθεση του ΠΑΟΚ και την ολιγορία των παικτών του Ολυμπιακού που απλά παρακολουθούσαν τους αντιπάλους τους. Ο απόλυτος ευνηδιασμός, ο απόλυτος ευνηδιασμός από πλευράς Ντούσαν Μπάκεβιτς
ο απόλυτος εκνηδιασμός, ας μου επιτραπεί να το επαναλάβω. Ας δούμε τη φάση. Ο Κάς έβγαλε στον Γεωργιάδη και αυτός απέναντι από τον Ελευθερόπουλο, πλασέ του Γεωργιάδη. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Πλέον δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός, αφού δεν είδε να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται τα πλάνα του στον αγωνιστικό χώρο αυτές τις δύο αλλαγές που έκανε ο Τάκης Λεμονής με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. 3-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού και πλέον αναζητείται και ο παίκτης θα παίξει το ρόλο του οργανωτή του επιτελικού μέσου για τον Ολυμπιακό. Ίσως παίξει πιο μπροστά ο Ζεηλίας. Ανέβει όλος ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο και ο ΠΑΟΚ φυσικά θα έχει πιο εύκολο έργο στις αντεπιθέσεις, όπως μία από αυτές οργανώνεται τώρα με τον Κωνσταντινίδη. Το ζήτημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει ποδοσφαιριστές πραγματικά βέλη, όπως είναι ο Κάς, όπως είναι ο Κωνσταντινίδης, όπως είναι ο Γεωργιάδης, ενώ ο Ολυμπιακός σήμερα δεν διαθέτει τους αμυντικούς που μπορούν να στρίψουν και να κάνουν το σπριτ για να καλύψουν το χώρο στον οποίο κινούνται οι γρήγοροι επιθετικοί του ΠΑΟ. Το αποτέλεσμα είναι εμφανέστατο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο Σγιοβάνι λοιπόν σε μια προσπάθεια να κάνει το κοντρόλ, δύο παίκτες του ΠΑΟ πάνω του, κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζεβιτς στη σέντρα, η μπάλα θα βγει πάλι κόρνερ από την άλλη πλευρά. 3-0, φαντάζομαι ότι ακόμα και ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του ΠΑΟΚ δεν θα περίμενε αυτή την εξέλιξη στον 59ο τελικό που μεταδίδεται απευθείας από το Alter Channel. Φίλες και φίλοι, για όλη την Ελλάδα. Η κεφαλιά από τον Τζιοβάνι στα χέρια του Κόβιτς, που είναι σε πολύ καλή μέρα. Με εξαίρεση μία άστοχη έξοδο, δεν θυμάμαι κάτι άλλο, μεμπτό για τον Άντε Κόβιτς στο μάτς. Μία ακόμα προσπάθεια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ φεύγουν με τον Γεωργιάδη. Ο Ελευθερόπουλος αυτή τη φορά προλαβαίνει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να πούμε, κυρίες και κύριοι, Στέφανε, ότι δεν υπάρχει σε αυτά τα 48 λεπτά του μάτς ένα offside εκατέρωθεν. Και οι δύο ομάδες φεύγουν σωστά στην επίθεση και οι παλιές που γίνονται προς τους επιθετικούς γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας εκτεθειμένος σε αυτά τα 48 λεπτά του μάτς. Και ο ΠΑΟΚ διατηρεί αυτό το απόλυτο των ευκαιριών που μεταφράζονται σε γκολ. Τρεις επισκέψεις με αξιώσεις στην περιοχή του Ελευθερόπουλου, τρία γκολ. Απομάκρυνε την μπάλα ο Ουντέζε. Ο Εγκομίτης κατεβάζει. Ο Κάς. Κοιτάξτε πόσο καλός χειριστής της μπάλας είναι ο Κύπριος. Αδειάζει τρεις παίχτες του Ολυμπιακού. Θα κάνει μόνος του την κίνηση. Την κατάλληλη στιγμή δίνει στον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης, ο Ελευθερόπουλος, γρήγορα. Αυτή τη φορά υπήρχε υπόδειξη του βοηθού. Αλλά ο Ελευθερόπουλος έτσι κι αλλιώς βγήκε γρήγορα από την εστία του. Γιανακόπουλος για τον Ολυμπιακό. Κλείνεται. Υποχρεώνεται να βγάλει τον Τζόρτζεβιτς. Καθυστερεί αυτός η κάθε την παλιά του για τον, για τον Χούτο. Χούτος στριφογυρίζει, γλίστρησε. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού που να έχει γλίστρησει σήμερα στο μάτς. Έτσι είναι και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να βγουν και πάλι στην κόντρα. Κάλυψε ο Πατσατζόγλου. Έχασε όμως από τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης παίρνει κανονικά την μπάλα. Ο Κάς περιμένει. Γύρισε ο Γεωργιάδης, ο Κάς το κοντρόλ, ψάχνει τρόπο για να βγάλει το σουτ. Η προσποίηση του ΟΚΑ. Θέλει να ελευθερωθεί, έκανε το κάτι παραπάνω ο Κάς αυτή τη φάση και ο ΠΑΟΚ δημιούργησε αλλά δεν αξιοποίησε την ευκαιρία αυτή με τον Γιαννάκη ΟΚΑ. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στον Ντίνο Καραμητρούση. Ντίνο. Δημήτρη και Στέφανε, ήταν η πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι που ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς έχασε για λίγο την Ολύμπια μέχρι τώρα τα ραξία του. Η κίνηση του ΟΚΑ στέρισε τον ΠΑΟΚ ένα τέταρτο γκολ, μια σίγουρη επικράτηση στον απόψινό μεγάλο τελικό και αυτό έκανε τον μέχρι τώρα ψύχρεμο Ντούσαν Μπάγκεβιτς να κοιτάξει με κάποιον εκνευρισμό την κίνηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Ο Γιωργάτος στη σέντρα, απομακρύνει ο Ουντέζε και μακριά ο Καφές. Ο Γεωργιάδης με τον Κωνσταντινίδη. Τρέχει να καλύψει ο Πατσατζόγλου. Κρατά ο Κωνσταντινίδης, αποφασίζει να κάνει μόνο προσπάθεια. Όχι τώρα. Καθυστερεί. Κρατά ο Κωνσταντινίδης. Το σουτ. Το σουτ από τον Παντελή Κωνσταντινίδη στο 51ο λεπτό. Δεν κρατιόνται με τίποτα οι παίκτες του ΠΑΟ. Και αυτό δεν είναι θέμα τακτικής. Είναι
αν μπορούμε να πούμε ότι η ψυχολογία παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε ποδοσφαιρικό αγώνα, τότε η ψυχολογία που είναι υπέρ των παικτών του ΠΑΟΚ και εις βάρος του Ολυμπιακού μετράει σε αυτή την κακή εμφάνιση των παικτών του Ολυμπιακού κατά ένα 50%, αλλά το άλλο νομίζω ότι είναι πια καθαρά έργο όλων όσων προπονούν μια ομάδα, καθώς τον αφήνει ένας παίκτης τουλάχιστον 3 με 5 μέτρα σε κάθε σπριντ τον αντίπαλό του, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προπόνησης, εκγύμνασης. Ο Τζόρτζεβιτς αλλάζει το παιχνίδι. Πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ πιο γρήγορα στην μπάλα, με τον Βενετίδη να διώχνει. Ο Γιανακόπουλος με την πλάτη με τον Βενετίδη, σαφώς και είναι δύσκολο να κάνει κάτι έτσι. Τώρα που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο, επιχειρεί την ατομική ενέργεια και παίρνει το φάουλ από τον Κωνσταντίνη. Συνέχεια με τον Τζόρτζεβιτς. Ένα σούτ, η κόντρα, ο Ζελίας. Το γέμισμα, η κεφαλιά, ο Κόβιτς σώζει τον ΠΑΟΚ. Διπλή ευκαιρία, φοβερή ευκαιρία, αλλά υπάρχει και υπόδειξη, αν δεν κάνω λάθος, για offside. Ναι, πράγματι δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Χούτος την ώρα που έκανε την κεφαλιά και ο Κόβιτς απέκρουσε, είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Η φάση εκεί σταμάτησε, αλλά και πάλι ο Άντε Κόβιτς έδειξε ότι είναι για τα καλά σήμερα μέσα στο πνεύμα του μεγάλου τελικού. Πολυτιμότερος παίκτης μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Έσωσε την εστία του στο 8 λεπτό. Σε ευκαιρία του Αλεξανδρή στο 15 και πάλι με τον Αλεξανδρή. Με τον Γιανακόπουλο στο 21. Με τον Αλεξανδρή στο 45. Και τώρα, άσχετα αν υποδείχθηκε σε θέση offside το Χούτος. Πολύ θετική η παρουσία του Κόβιτς, που αποτελεί την έκπληξη του μεγάλου τελικού, αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα τα μάτσα φέτος τα έχει παίξει ο Τοχούρογλου με τον Σαμοτούλς και στο κύπελο. Πολλοί θεωρούσαν την απουσία του Τοχούρογλου μεγάλο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ, για να δούμε, πάλι στην επίθεση. Σέντρα, δεν περνάει από τον Ανατολάκη, πλάγια out για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τοχούρογλου που ταλαιπωρείται με αυτό το τραύμα στην ομοπλάτη από το παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα. Το 3-3 πριν από δύο αγωνιστικές και δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό αποφασίστηκε χθες βράδυ, μετά την προπόνηση τελευταία του ΠΑΟΚ, να χρησιμοποιηθεί σήμερα ο Άντε Κόβιτς. Μια βραδιά με πολύ ποδόσφαιρο, γκολ, πολλές φάσεις που προσφέρει ο μεγάλος τελικός και πάρα πολλά μαθήματα με πολλούς αποδέκτες και από τις δύο ομάδες. Και για τον Ολυμπιακό που είναι με 3-0 πίσω στο σκορ, και για τον ΠΑΟΚ και για πολλούς και διάφορους λόγους βεβαίως που δεν είναι τη στιγμή να αναλύσουμε. Οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Τζόρτζεβιτς προσπαθούν. Ανατολάκης. Αλεξανδρής στο κοντρόλ. Η μπάλα σταθερά μένει έξω από την περιοχή του Κόβιτς και δύσκολα μπαίνει σε αυτήν. Και όταν μπαίνει, δεν μπαίνει υπό προϋποθέσεις τέτοιες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Ο Τζόρτζεβιτς τώρα άλλαξε την μπάλα ατυχώς. Φίλοι του ΠΑΟΚ στις εξέδρες του Νίκος Γκούμας. Παραλυρούν. Ο ΠΑΟΚ είναι 3-0 μπροστά στο σκορ. Σε αυτόν τον 51ο τελικό. Και βεβαίως θα επιχειρήσει με νύχια και με δόντια να κρατήσει αυτή την διαφορά που θα του δώσει το δικαίωμα στο τέλος να σηκώσει ένα ακόμα τρόπαιο, το τρίτο κύπελλο στην ιστορία. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι ο τελικός έχει χρόνο ακόμα για να γίνει πιο συναρπαστικός, και φυσικά πιο συναρπαστικός γίνεται αν πετύχει ένα ή δύο γκολ ο Ολυμπιακός. Σαφώς, και θα αλλάξει τη μορφή του αγώνα ένα γκολ από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Εγκομίτης, μορφή φυσιογνωμία για τον ΠΑΟΚ, όπως μορφή ήταν και η προηγούμενη που είδαμε, τον Γιώργο Μανατίδη, που δεν ξέρω αν κρατιέται από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με το ζόρι δηλαδή, να μην μπορεί να δώσει το παρόν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο Νίκος Παπαδάκος μου λέει χαρακτηριστικά ότι ο πάγκος του Ολυμπιακού έχει βουλιάξει από τις κουνιές του Γιώργου Αμανατίδη. Γεωργάτος, Χούτος. Μπάλα έφτασε στον Γεωργάτο. Γεωργιάδης κράτησε και βρήκε τον καφέ στήριγμα.
αυτός τον Κωνσταντινίδη. Μία ακόμα αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ που θα γίνει σέντρα στην περιοχή. Βγάζει ο Κοστούλας. Δεν έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι κομμένο στη μέση Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ βρίσκει τις δυνάμεις και ανεβαίνει. Αν και αμήνεται, όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ο Εγκομίτης τώρα έχει πρόβλημα. Έχει τράβηγμα σε αυτή την δυνατή κόντρα που μπήκε. Και πάλι η φάση. Φεύγει από τον Κοστούλα. Πλώνει εκεί το πόδι του. Ο Εγκομίτης που σηκώνεται. Εδώ οι πρώτες βοήθειες στον σκόρερ του πρώτου τέρματος του ΠΑΟΚ, τον Γιώτη Εγκομίτη, και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος με τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη πια να είναι στον πάγκο εκτός ομάδας. Ένα τείχος από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και το φάουλ με τον Βενετίδη, νομίζω ότι είχε αρκετό χώρο ο Βενετίδης αν θέλει να επιχειρήσει απευθείας. Το κάνει πάνω στο τείχος. Έβγαλε ο Γιαννακόπουλος. Το τσίπημα της μπάλας. Σέντρα σε ένα χώρο που δεν υπάρχει παρά μόνο ο Γεωργάτος. Παλιά του Γεωργάτου για τον Κούτο. Ακριβίας. Κόβει. Ο Ουντέζε σε πλάγιο out. Αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Ολυμπιακού που σε οργανωμένη άμυνα πια θα ψάξουν να βρουν διάδρομο. Ανατολάκης, Κοστούλας έχει διαγνώσει την κίνηση ήδη ο Κας και ήρθε από πολύ μακριά να βάλει την κόντρα. Εάν δεν έβγαινε μπάλα πλάγιο θα έβγαινε στην αντεπίθεση ο Κας. Ο Καφές, πολύ ωραίο tackling. Η παλιά του για τον Γεωργιάδη. Ο Ανατολάκης βγαίνει εκμεταλλευόμενος το φάλτσο της μπάλας για να κερδίσει και θα πάρει και το φάουλ από τον Γεωργιάδη. Πάγκος του Ολυμπιακού. Και από την άλλη πλευρά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο προπονητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός πήρε το τελευταίο κύπελλο το 99 στο τελικό με τον Παναθηναϊκό και ο προπονητής που πήρε κύπελλο και με την ΑΕΚ το 96 απέναντι στον Απόλλωνα το 7-1. Και βέβαια μην απαριθμούμε και τους τίτλους του Μπάγεβιτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αλλά 7 πρωταθλήματα. Εάν ο Μπάγεβιτς καταφέρει με την σημερινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ να σηκώσει και αυτό το κύπελλο μέσα στο σπίτι που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά εδώ στον Νίκος Γκούμας της Νέας Φιλαδέλφειας με τη φανέλα της ΑΕΚ ως παίκτης και προπονητής, φαντάζομαι ότι θα αισθανθεί πραγματικός πρίγκιπας. Και την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ σε αυτό το κήπεδο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τα βλέμματα στραμμένα και πάλι στον Ντούσαν Μπάγεβιτς για το αν θα είναι σε αυτό το μάτς κόντρα στην παλιά του ομάδα προπονητής του Δικεφάλου. Γι' αυτό είπα ότι η σημερινή βραδιά στέλνει μαθήματα σε πάρα πολύ κόσμο. Η σέντρα, η κεφαλιά out από τον Χούτο μετά την ωραία προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς από αριστερά. Ο Σιωβάνη ζήταγε corner. Η σέντρα λοιπόν ξανά. Κεφαλιά. Πιθανόν να έδιωξε και ο Καφές, γιατί ο Ζήσης, όπως με ενημερώνει ο Νίκος Παπαδάκος, ο Ανδρέας Ζήσης, ο κόπτης που ελέγχει την περιοχή του Κόβιτς, σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείξε κόρνερ, γι' αυτό υπήρξαν και κάποιες διαφοροποιήσεις στο τι ακριβώς, στο πώς ακριβώς θα έπρεπε να συνεχίσει το μάτς από το out με το ελεύθερο ή τη γωνία του γηπέδου με το κόρνερ. Είναι εμφανές πια ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτόν τον τελικό. Ξέρω αν η ομάδα του Τάκη Λεμονή ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη ή βγήκε έτσι το μάτσο, ώστε να παρουσιάζει
ο Ολυμπιακός, να παρουσιαστεί μάλλον ο Ολυμπιακός αυτό τον τελικό ως το outsider και ο ΠΑΟΚ το μεγάλο φαβορί. Εδώ μέχρι την έναρξη του μάτς στις 9 το βράδυ τα προγνωστικά ήταν ανάποδα εντελώς. Ο τελικός είναι ένα παιχνίδι και εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και από το αν θα βρίσκονται οι ομάδες στην καλύτερη τους κατάσταση. Μετράει η μέρα για την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο σε έναν και μόνο αγώνα. Κίτρινη κάρτα Νίκο Παπαδάκο, σε ποιον? Στον ΟΚΑ για το μαρκάρισμα στο Γιαννακόπουλο. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί ο διαιτητής. Ο ΟΚΑ υποστηρίζει πως πρόκειται για θέατρο, όμως όταν έδιωξε την μπάλα ο Γιαννακόπουλος δέχτηκε την κλωτσιά χαμηλά. Έτσι ο Καρναφέρης είδε τη φάση. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον ΠΑΟΚ. Μετά τον Εγκομίτη, ο άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κύπριος, πρώην παίκτης και πρωταθλητής με την Ανόρθωση πέρυσι στην Κύπρο, ο Γιαννάκης ΟΚΑΣ. Συνέχεια με τον Ολυμπιακό να δίνει ο Κοστούλας τον Γεωργάτο, η σέντρα του Γεωργάτου στην περιοχή, πέρασε από όλους out. Κανείς εκεί δεν ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την σέντρα του Γεωργάτου. Εδώ η στατιστική υπηρεσία μας βγάζει την κίτρινη κάρτα του ΟΚΑ και πάλι η φάση, την μπάλα περνάει από όλους. Το 0-3 υπέρ του ΠΑΟΚ διατηρείται. Με τα γκολ του Εγκομίτη, του Μπορμπόκη και του Γεωργιάδη. Ένας ΠΑΟΚ που πέτυχε τον απόλυτο ευνηδιασμό στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου με ένα γκολ μετά από 3,5 λεπτά στο πρώτο μέρος και μετά από μερικά δευτερόλεπτα στην επανάληψη και έφερε το παιχνίδι στα δικά του μέτρα και σταθμά και όχι σε αυτά που πιθανόν να ήθελε να το διοικήσει ο Ολυμπιακός. Εδώ ο Γεωργιάδης που μετά από υπόδειξη του Κουρκούνα συνελήφθη σε θέση offside. Για να δούμε την κίνηση του Πατσατζόγλου. Δεν έχει τύχει. Ο Κάς και περάσει αριστερά και φόρο ο Γεωργιάδης. Βοηθά το Βενετίδη ο Κάς. Η παλιά για τον Τζόρτζεβιτς από τον Γεωργάτο. Ο Τζόρτζεβιτς, θα δούμε, παίρνει την μπάλα στο αριστερό για να βγάλει τη σέντρα, ξαναγυρίζει την μπάλα στο δεξί, την κάνει με το δεξί τελικά σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συμπαίκτης του και η άμυνα του ΠΑΟΚ παίρνει ανάσα πολύτιμη, ενώ ο Λεμονής σε λίγο θα μπει να παίξει ο ίδιος μπάλα τόσο κοντά στον αγωνιστικό χώρο έχει φτάσει. Στην εξέδρα, στη θύρα 18, να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Παπαδάκο. Ναι, Νίκο. Είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι περίμεναν για τη σπίθα για να γίνει πυρκαγιά. Η πυρκαγιά άναψε τώρα, όταν κάποιο παδί του Ολυμπιακού είπαν ένα τεχνικό σύνθημα, ακούστηκε από εδώ και είχαμε κάποιες αντιδράσεις από μια μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ που βρίσκονται εκεί με προσκλήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έτσι λοιπόν, δυνάμεις στο ΜΑΤ τώρα και με χτυπήματα με κλουπ προσπαθούν να αποθέσουν κάποιους θερμοκέφαλους οι οποίοι ρίχνουν αντικείμενα στην νομίζω ότι μόνο αυτό δεν θέλει ο απόψινός τελικός. Και όλα αυτά γίνονται σε ακτίνα 70 μέτρων από εκεί που βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωστής Σταθμός. Ο οποίος παρακολουθεί πάντως πολύ ψύχρεμα το παιχνίδι. Δεν γύρισε καν να δει τι γίνεται δίπλα του. Πάντως μέχρι τώρα στο 65 λεπτό βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 20 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου δεν έχουμε φάσεις. Ένα γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 46 και μία φάση για τον Ολυμπιακό. Μια κεφαλιά του Ζιοβάνι. Και την ευκαιρία του ΟΚΑ στο 50 λεπτό. Όπου καθυστέρησε και εξεμάνει ο Μπάγεβιτς. Γεωργάτος, νέο γύρισμα. Για να δούμε γκολ από τον Αλεξανδρή. Ο Ολυμπιακός δεν μετράει. Υπάρχει offside. Ο Αλεξανδρής πήγε να πανηγυρίσει. Το γκολ αυτό δεν μετράει. Ο Ζήσης καρφώθηκε με τη σημαία στο χέρι. Για να δούμε και πάλι. Ναι. Η σέντρα του Γεωργάτου, τρεις παίχτες και ο Χούτος. Όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού αντέδρασε. Πάντως οι δύο επηρέαζαν άμεσα. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα. Να εδώ ο Αλέξης Αλεξανδρής που έβαλε το πόδι, χτύπησε και στην κόντρα με τον Κόβιτς. Στα ίδια επίπεδα το σκορ, το 0-3 διατηρείται. Ένα γκολ που αν ο Αλεξανδρής ήταν καλυμμένος,
σαφώς και θα έδινε άλλο χρώμα στον τελικό. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ σωστά μοιρασμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι τηλεθεατές που παρακολουθούν το μάτς έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα του γηπέδου από τις κάμερες που καλύπτουν το παιχνίδι. Όσοι είναι στο γήπεδο και βλέπουν το μάτς διαπιστώνουν ότι οι 11 παίκτες του Ντούσαν Βάγεβιτς είναι τόσο καλά μοιρασμένοι στον αγωνιστικό χώρο τους, ώστε μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε τρύπα, οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί. Ήθελε δημιουργηθεί από οποιαδήποτε ενέργεια του αντιπάλου. Το αντίθετο συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, με τους παίκτες που φορούν δηλαδή τα ερυθρόλευκα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην επίθεση με τον Εγκομίτη. Σέντρα του Εγκομίτη, ο Ελευθερόπουλος σταθερά την μπάλα. Και ο Νίκος Παπαδάκος μας λέει ότι θα υπάρξει και αλλαγή. Τρίτη από τον Λεμονή, τα περιθώρια στενεύουν. Και ο Λουτσιάνο Ντε Σόουζα θα πάρει την θέση του στον αγωνιστικό χώρο. Τζιοβάνι. Προβολή και πλάγιο out και ο λόγος τον Τίνο Καραμήτρου. Συντίνω. Δημήτρη, θα έλεγα ότι ο Κόφι Αμπονσά βρίσκεται στο ιατρείο του γηπέδου. Έχει μια εγκεφαλική διάστηση από την αγωνιά που δέχθηκε στη φάση του τραυματισμού του. Φυσικά δεν παρακολουθεί το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι όπως όλοι το αντιλαμβάνονται. Και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει αρχίσει να στείνεται ένα μικρό πανηγύρι πριν ακόμα φτάσουμε στη λήξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. 23 λεπτά ακόμα μέχρι τα 90. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 του Ολυμπιακού στον τελικό που σας μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση με τον Νίκο Σκούμα της Νέας Φιλαδέλφειας στο Alter Channel. Γεωργιάδης, καφές, η παλιά του καφέ για τον Εγκομίτη που φεύγει από κανονική θέση, μπαίνει στην περιοχή, τον καταδιώ και ο Τζόρτζεβιτς, ο Εγκομίτης γυρίζει, η μπάλα περνάει από τον ΟΚΑ. Έχει ωστόσο αυτός τον έλεγχο της και περιμένει να μαζευτεί κόσμος για να βγάλει τη σέντρα ή να κάνει την όποια προσπάθεια. Εδώ φάουλ στον ΟΚΑ από τον Γεωργάτο που τραυματίζεται και ο ίδιος. Και πάλι η φάση, φάουλ και κάρτα πιθανότητα. Γι' αυτό τραυματίστηκε και ο Γρηγόρης Γεωργάτος, έβαλε άτσαλα το πόδι του. Έβαλε άτσαλα το πόδι του και χτύψε και ο ίδιος. Και ετοιμάζει τον Λουσιάνο. Ο Γεωργάτος λοιπόν, όπως μας λέει ο Νίκος Παπαδάκος, είναι αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι και ο Λουσιάνο θα μπει. Οδηγείται εκτός αγωνιστικού χώρου ο Γρηγόρης Γεωργάτος. Και πέρασε ο Λουσιάνος στο παιχνίδι. Και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει, εδώ βλέπετε τους οπαδούς. Αλλαγή λοιπόν στο 69 με τον Ολυμπιακό, η τρίτη. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει το φάουλ με τον Μπορμπόκη. Εδώ είναι ο Λουσιάνο. Με τον Μπορμπόκη να εκτελεί ο Ελευθερόπουλος η κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Ελευθερόπουλου. Κεφαλιά από τον αρχηγό, τον Τάσο Κατσαμπή, που είχε πρότυπη. Στο 70 λεπτό. Ξαναβλέπουμε το φάουλ του Μπορμπόκη και την κεφαλιά του Κατσαμπή. Προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, που θέλει να μπει στο παιχνίδι. Ο Κόβιτς αρκετές φορές έχει πει όχι. Και ο Λουτσιάνος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα έκανε την κίνηση, ακολουθεί όμως την πορεία της μπάλας. Πήγε εκεί να κάνει το λάθος ο Κάς με το τακουνάκι. Τελικά με δεύτερη προσπάθεια κέρδισε. Ο Κουλακιώτης που περνάει στον Κωνσταντινίδη. Καθυστερεί αυτός, βρίσκει τρόπο να βγάλει τον Βενετίδη και πάλι πίσω η μπάλα. Ο Βενετίδης έφυγε offside όμως. Ο Κωνσταντινίδης άλλαξε πολύ γρήγορα με τον Βενετίδη, δεν πρόλαβε να καλυφθεί ο συμπέκτης του. Ο Μητρόπουλος, που αν τον προσέξει κανένας την εκφρασή του και το πιάσει από τη μύτη, μάλλον θα σκάσει. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και από την ομάδα του. Γιατί όταν έπαιζε ο Τάσος Μητρόπουλος, ανέβαζε σίγουρα την ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού σε κάθε μάτι.
Πατσατζόγλου. Είναι πολύ κοντά του ο Κωνσταντινίδης. Ζελία στο σκάψιμο της μπάλας. Τώρα δεν υπάρχει offside, Αλεξανδρής. Κάνει το γύρισμα ο Κόβιτς για μια ακόμα φορά. Δεν αφήνει την μπάλα να κυλήσει στην περιοχή και να δημιουργηθεί ευκαιρία. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού αναμφισβήτητα, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟ. Εδώ βλέπουμε τον Αλεξανδρή. Α, οριακή περίπτωση ίσως και να ήταν ένα βήμα ή μισό βήμα πιο μπροστά από τον Κορμπόκη. Όπως και να έχει το πράγμα, η φάση ήταν οριακή, εξελίχθηκε και ο Κόβιτς για μια ακόμα φορά είπε όχι. Αλεξανδρές τσιβάει, δεν φτάνει μπάλα στον Κούτο, έκοψε ο Κουλακιώτης. Ζελίας παίρνει με τζαρτζάρισμα από τον Οκά την μπάλα και αφήνει το παιχνίδι ο Καρσανθέρης, ενώ ο Κάς φαίνεται να έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Ο Τζόρτζεβιτς βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου σε ένδειξη fair play. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι, μάλλον η κίνηση του Οκά έγινε προς το σώμα του Ζελίας παρά το χέρι του Ζελίας προς τον Οκά. Δεν χρειάζεται οι παίχτες με τη συμπεριφορά τους να προκαλούν την εξέδρα. Εδώ, προηγούμενη φάση με τον Αλεξανδρή να κάνει το γύρισμα, εκεί που έβγαιναν ο Κούτος, αλλά και ο Σγιοβάνι, ο Κόβιτς άπλωσε τα χέρια του, μάζεψε την μπάλα. Αλεξανδρής που βγαίνει για να παίρνει το φάουλ από τον Ουντέζε. Όταν ο Αλεξανδρής και ο κάθε φορ περιοχής υποχρεώνεται να πάει στη μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα, νομίζω ότι εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως δεν υπάρχει η σωστή πάσα από τα χαφ. Εδώ πάλι ήταν σε θέση offside ο Αλεξανδρής, γι' αυτό άλλωστε και οι ίδιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν σηκώθηκαν από την εξέδρα, καθώς ήταν οφθαλμοφανές. Εκτός παιδιάς παιχνίδι του Αλεξανδρή. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 και όπως με ενημερώνει ο Ντίνος Καραμετρούσης θα μπει ο Ναλιτζής, επιθετικός δηλαδή. Το γύρισμα στην περιοχή, για να δούμε, η κίνηση του ΟΚΑ είναι θαυμάσια προς τα πίσω, η κόντρα σε αυτό το σου του Γεωργιάδη. Έθεσε ο Κοστούλας. Κοστούλας έβαλε το κορμί του εκεί και κέρδισε την κόντρα και ο Ολυμπιακός είναι στην κόντρα επίθεση. Τζόρτζεβιτς. Πατσατζόγλου. Μπερδεύτηκε εκεί με τον Τζιοβάνι. Ο Τζιοβάνι μπήκε μπροστά τη στιγμή που ο Πατσατζόγλου προσπαθούσε να σκεφτεί πού θα δώσει την μπάλα. Και βεβαίως πάγωσαν τα πάντα εκεί σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φάσης για τον Ολυμπιακό. Καφές. Η κίνηση που έγινε από τον Γεωργιάδη ανοίχτηκε και από αριστερά ο Μπορμπόκης. Ο Γεωργιάδης τελικά κλείνεται, αλλά έχει τρόπο να κρατάει την μπάλα. Ο Γκομίτης με πολλές δυνάμεις και κίνηση καταπληκτική στην περιοχή. Ο Ελευθερόπουλος βγαίνει με δεύτερη προσπάθεια, επιχειρεί να κρατήσει την μπάλα μακριά την εστία του. Τα καταφέρνει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Ο ΠΑΟΚ μια ανάσα από ένα γκολ, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν αυτός που κράτησε τον δείκτη του σκορ σε επίπεδα τέτοια που να μην μιλάμε πια για διαστηρμό. Ο Κούτος στο γύρισμα, Ζελίας, αλλά η παλιά του, ο Πατσατζόγλου στο κόμμα, αλλά η παλιά του δεν είναι καλή. Ο Μπάγεβιτς αρχίζει σιγά σιγά να χαμογελάει, ο χρόνος κυλά, ακόμα 15 λεπτά για τα 90, 3-0 ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ο Ζελίας έκανε την παλιά, ο Γιανακόπουλος όχι την κίνηση, out. Καθοριστικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε φυσικά το γκολ του Γεωργιάδη, το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Αυτό φυσικά ήταν το γκολ που έκοψε τα πόδια και τις όποιες φιλοδοξίες είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο να ανατρέψουν το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ του πρώτου ημίχρονου. Ακριβώς αυτό συνέβη. Ο Ολυμπιακός ήθελε να ισορροπήσει τα πράγματα, έκανε τις δύο αλλαγές ο Λεμονής
για να μπορέσει να πιέσει η ομάδα του καλύτερα. Αλλά με το που έγινε η σέντρα, ο Ολυμπιακός δεν πρόλαβε να καταλάβει ότι ήταν 3 γκολ πίσω στο σκορ. Και εδώ ο Δημήτρης Ναλιτζής, και αυτός έχει σηκώσει κύπελο με τον Πανιόνιο, μάλιστα είχε πετύχει και τον γκολ κοντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό του 98. Ολυμπιακός που έχει στην σύνθεσή του ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει κύπελο με την ομάδα του 99, πάω λιγότερους, αλλά πιο έμπειρους. Και ο Αλεξανδρής, ο Αλεξανδρής τετατέτ, και πάλι ο Κόβιτς σώσει. Και δίνει πέναλτι, και πέναλτι ο Κασναφέρης σε αυτήν την προσπάθεια του Σκοβάνη να σηκωθεί να πάρει το rebound. Στο 77. Και πάλι η προσπάθεια του Σκοβάνη να τσιμπήσει την μπάλα, την τσιμπάει ο Βραζιλιάνος. Ο Κόβιτς δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδια. Η απόφαση του Κασναφέρη είναι σωστή. Κοιτάτε πώς τσιμπάει επαφή, την μπάλα. Τσίπησε την μπάλα ο Γιωβάνη. Υπάρχει. Ήταν πρώτος στην μπάλα ο Βραζιλιάνος. Έχουμε διαφορετικές αντιδράσεις από τους πάγκους. Ο Ντίνος Καραμετρούσης μας ενημερώνει ότι ο Γιώργος Γεωργιάτης θα φύγει από το παιχνίδι για να μπει ο Δημήτρης Ναλιτζής στον αγωνιστικό χώρο. Ο δε Νίκος Παπαδάκος μας λέει ότι αν μετατραπεί σε γκολ αυτό το πέναλτι στον Ολυμπιακό, λένε ότι υπάρχει χρόνος. Για να δούμε τι από όλα θα συμβεί. Τζόρτζεβιτς στην εκτέλεση, κοντοστέκεται, 3-1 Ολυμπιακός στο 78. Ο Τζόρτζεβιτς 3-1, χαρακτηριστικό αυτού του γκολ, ότι δεν πανηγυρίστηκε από κανέναν φύλαθο του Ολυμπιακού. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Ακριβώς, έχουμε την αλλαγή. Αποχωρεί ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα τα χειροκροτείτε. Σκόρερ του τρίτου τέρματος του ΠΑΟΚ. Και στη θέση του ο Δημήτρης Ναλιτζής. Η επιλογή του Μπάκεβιτς. Η δεύτερη. Εδώ Ναλιτζής. Πανιόνιος, Εθνικός Αστέρας και στη συνέχεια ΠΑΟΚ, που επέστρεψε στον Πανιόνιο, στον οποίο ανήκε και έπαιζε δανεικός στην ομάδα της Κεσαριανής. Ο Κορβόκης έχασε την ισορροπία του. Γιαννακόπουλος, Ζελίας, προωθεί για τον Ζιωβάνη που πήρε την κεφαλιά. Στόχο τον Πούτο, η μπάλα πέρασε από τον Κουλακιώτη που απομακρύνει στα τυφλά. Πλάγια ότι υπέρ του Ολυμπιακού που θα ρισκάρει φυσικά τώρα. Υπολείπονται περίπου 11 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Και θα ρισκάρει, θα αφήσει ακάλυπτα τα νότα του και θα βγει στην επίθεση με όλες τις δυνάμεις ο Ολυμπιακός. Και κέρδισε φάουλ ο Ολυμπιακός. Και πάλι η φάση με το τράβηγμα της φανέλας του Κούτου από τον Κουλακιώτη. Εκτέλεση φάουλ. Ο Λουτσιάνο έχει πάρει πολλά μέτρα φορά. Δεν ξέρω αν θυμάται ο κόσμος, που θα τη θυμάται αυτή τη φωτοβολίδα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το ξαναεπιχειρεί, οι κόντρες στέλνουν την μπάλα, τι, out corner. Out ο διαιτητής, corner ο επόπτης. Πάση περιπτώσει ο διαιτητής είχε αυτή την άποψη, υπερισχύει η δική του. Ακόμα 10 λεπτά. Δείτε και πάλι, δεν έπιασε το σουτ του Λουτσιάνου. Ένας Ολυμπιακός που έφτασε σε αυτό το τελικό έχοντας αποκλείσει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Ερακλή. Ενώ ουσιαστικά ο μεγάλος αντίπαλος του ΠΑΟΚ ήταν ο Άρης στην προημιτελική φάση. Δεν γίνεται λόγος για τους ομίλους όπου έτσι καλύτερα φαβορεί θα πέρναγα. Ακόμα δεν έχουμε γίνει Αγγλία για να υπάρχουν εκπλήξεις σε διπλά μάτς σε ομίλους. Ζελίας εντείνει ο Ολυμπιακός την προσπάθειά του να μπει στην περιοχή και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ.
ψύχρεμα ο Μπορμπόκης έβγαλε στον Εγκομίτη. Και αυτό στον Οκά που περνάει αλλά δεν κατάφερε, καθώς έγινε κόντρα πάνω στον Ανατολάκη, προσπάθησε να περάσει τον Κατσαφίδη. Μουτσιάνο λιχογυρίζει, ο Κωνσταντινίδης τον πιέζει, τον κρατάει. Η μπάλα πλάγει ο out για τον Πάο. Και μπήκε ο Κά στη φάση, σε αυτή τη διεκδίκηση του Κωνσταντινίδη με τον Μουτσιάνο. Ο Τζόρτζεβιτς απλά παρακολουθούσε. Οι δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές του Πάο, ο Γιαννάκης ο Κά και ο Γιώτης Εγκομίτης, έχουν αποσπάσει σαφώς τα εύσημα από όλους όσους βρίσκονται στο γήπεδο. Μπορμπόκης ελίσσεται, προσπαθεί να περάσει, παίρνει το φάουλ από τον Θανάση Κοστούλα. Εκτέλεση του φάουλ, δεν κοιτάει κανένας, offside όμως. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κοίταγαν ο ένας τον άλλον για το ποιος θα κάτσει στο τείχος και ο Μπορμπόκης εκτέλεσε το φάουλ. Αλλά ήταν ο Σάιντον Άλυσης. Για να δούμε τον Γιαννακόπουλο που αποφασίζει να κάνει αυτή την κούρσα. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντινίδης διαφωνεί με την απόφαση του Γκαζναφέρη. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Ο πάγκος του Ολυμπιακού όρθιος παρακολουθεί το μάτς. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Κόβιτς για αυτό το φάουλ με τον Γιαννακόπουλο. Κεφαλιά out. Κεφαλιά που δεν έγινε με τον ιδανικότερο τρόπο από τον προωθημένο Ανατολάκη. Κάτω από τις πιο καλές συνθήκες υπήρχε πίεση, υπήρχε πολλής κόσμος. Το γύρισμα του Ναλιτζή στον Κωνσταντινίδη. Ναλιτζής που τσίπησε την μπάλα. Τελικά δεν μπορεί ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Έκοψε ο Ζελίας και ο Πατσατζόγλου βγάζει. Κλείνεται, καθυστερεί. Γυρίζει πίσω. Παλιά του Ζελίας για τον Ζιοβάνι. Για τον Λουτσιάνο, συγγνώμη, ο Σιωβάνι περίμενε να πάρει την πάσα του Βραζιλιάνου. Και τώρα ο Σιωβάνι κάνει φάουλ στον Χατζαβί. 53-47 στην κατοχή της μπάλας, όπως βλέπετε σε αυτήν την κάρτα της στατιστικής υπηρεσίας για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο πέρασμα αμέσως για τον Αλιτζή, υπόδειξη για offside, ο Κάς γυρίζει στον Αλιτζή, συνέχεια της φάσης. Έχω δεν καταλήγει στα αλήθεια, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Κασναφέρης είδε τον επόπτη του, τον βοηθό του. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Καλύπτει ο παίκτης που μαρκάρει τον Βενετίδη. Ο Ζέλιας που πήγαινε πάνω στον Βενετίδη κάλυπτε τους δύο επιθετικούς του ΠΑΟ. Η μπάλα δεν περνάει από τον Ουντέζε για τον Φούτο. Εγκομίτης και ο Κάς. Με κλειστά μάτια βρίσκονται οι δύο Κύπροι μεταξύ τους. Και τώρα δεν υπάρχει offside βέβαια. Ο Εγκομίτης φεύγει από πολύ πίσω. Να δούμε τι δυνάμεις έχει βέβαια. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Εγκομίτη. Ο Ελευθερόπουλος σώζει το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 από τον Αλιτζή. Ο ΠΑΟΚ δίνει διαστάσεις τριάμβου. 4-1 συγγνώμη. Δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη του. Στο 85. 5 λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το παιχνίδι και ο Τίνος Καραμετρούσης έχει το λόγο. Ένα πανηγύρι έχει στηθεί εδώ στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Γιώτης Εγκομίδης ήρθε και αφιέρωσε τον γκολ στον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς πράγματι ενθουσιάστηκε με αυτή την τέταρτη επιτυχία της ομάδας του. Ένα εκπληκτικό γκολ, κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ασφαλώς δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η τεράστια αυτή η επιτυχία η οποία τον καταξιώνει. Εμείς μπορούμε να δούμε στο πλάνο μας, εκτός από την φάση της επίτευξης του τετάρτου γκολ του ΠΑΟ και το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρει ήδη φωτιά, στα πλάνα που βλέπετε στην μικρή οθόνη. Ας επιστρέψουμε όμως στο τελικό, θα έχουμε τη δυνατότητα αργότερα να δούμε. Και ακόμη μία φορά ο Ελευθερόπουλος βρέθηκε εκτεθειμένος απέναντι στους επιθετικούς του ΠΑΟ, έκανε ό,τι μπορούσε, απεσόβησε στην αρχή.
Το γκολ έπεσε στα πόδια καθαρά του Εγκομίτη. Το απέσπασε την μπάλα, αλλά ουδής από τους συμπαίκτες του κάλυψε τον Ολυμπιακό του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που είπαμε, ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πολύ αργές επιστροφές. Ο Ελευθερόπουλος σε όλα τα γκολ που έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί, έδωσε το παρόν, αλλά δεν ήταν άλλοι. Σιγά σιγά αρχίζει και η αποχώρηση των φίλων του Ολυμπιακού από το πέταλο. Ο Ναλιτζής μας δείχνει και το τατουάζ, το μπράτσο του, Νάλι, γράφει τα αρχικά του επιθέτου του, 4 τα πρώτα γράμματα. Και δεν φάνηκε τουλάχιστον έξω. Ο Τζιοβάνι εδώ δεν φέρεται επαγγελματικά. Έχει πάρει φάουλ από τον Ουντέζε, το σφυρίζει ο Κασταφέρης, αλλά αυτός αντιδρά άσχημα. Για να δούμε πώς θα ηρεμήσει την κατάσταση εκεί ο Κασταφέρης. Ξανά η ηρωική προσπάθεια του Ελευθερόπουλου, αλλά ο Ναλιτζής ακολουθούσε την φάση. Αντίθετα με τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Μπάγεβιτς εδώ που πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί μαζί με τον Μπουρουτζίκα. Να και πάλι η φάση. Ο Τζιοβάνι βάζει το γόνατο και χτυπάει τον Ουντέζε. Οι μεγάλοι παίχτες πρέπει να είναι μεγάλοι και όταν κερδίζει αλλά και όταν χάνει η ομάδα τους. Και ειδικά όταν φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ποιότητα που ούτως ή άλλως διαθέτει η ομάδα του Ολυμπιακού, και αυτό το διαπίστωσαν όλοι οι φίλαθλοι στην πορεία του εφετινού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ήδη εξτεθεί πρωταθλητής και την επόμενη αγωνιστική θα γίνει η Φιέστα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν φάνηκε αυτή η ποιότητα καθόλου σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Κίτρινη κάρτα στον Ουντέζε πάντως από το διαιτητή Καζαμπέρ για διαμαρτυρία, και αν συνεχιστεί αυτή η κοκορομαχία του Ουντέζε με τον Τζιοβάνι, δεν ξέρω αν θα τελειώσουν και οι δύο το μάτς. Το φάουλ εκτελέστηκε βεβαιασμένα από τον Τζόρτζεβιτς, αλλά μην πίστευε και ο ίδιος ότι ήθελε αυτή την παραταλήθεια. Συνέχεια στο μάτς για τα τελευταία δύο λεπτά, στο πανηγύρι που θα στηθεί από την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και των παιχτών αλλά και της διοίκησης της ομάδας. Και από την άλλη πλευρά, στον Ολυμπιακό θα πρέπει να αρχίσουν να αναρωτιόνται για το τι ακριβώς συμβαίνει και αν ήταν πράγματι μια κακή παρένθεση αυτή η βραδιά. Πάντως και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός στο Champions League απευθείας στον Όμιλο και ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο του κυπέλου ΕΦΑ. Δεν θα παίξει προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ, θα παίξει ΑΕΚ αν βγει στο κυπέλου ΕΦΑ. Θα παίξει ΑΕΚ τον Αύγουστο και ο Παναθηναϊκός, αν διατηρήσει τη θέση του και συμμετάσχει στο Champions League την επόμενη περίοδο. Και η αλλαγή τι είναι, ο Καραμητρούση. Εδώ ο Σπάσιτς, τον είδαμε, ο Ολυμπιακός που δεν μπορεί να περάσει με τον Τζόρτζεβιτς από αριστερά. Εγκομίτης θα βγάλει την μπάλα, λάγει out και πέφτει κάτω στο έδαφος με τράβηγμα στο Μυρό. Μετά από αυτήν την υπερπροσπάθεια που έκανε και ο ίδιος. Τον βλέπετε εδώ, ο Ζελίας που ζητάει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί και να τελειώσει ο τελικός. Αυτό γίνεται. Εδώ λοιπόν οι πρώτες βοήθειες και το μάτς συνεχίζεται. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής, θα κατακτήσει το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία του. Ένα παιχνίδι είναι και ο τελικός, μια γιορτή είναι ο τελικός. Ένας από τους δύο σήμερα θα σήκωνε το τρόπαιο. Βρέθηκε σε καλύτερη μέρα
Ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τις ευκαιρίες, ήταν πιο ψύχρεμος στην τελική προσπάθεια και προηγείται 4-1 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην επίθεση και αναζητά τρόπο για να φτάσει σε ένα ακόμη τέρμα με τον Γιανακόπουλο, τον Ζιοβάνι που βγήκε δίπλα στον Γιανακόπουλο. Άφησε την περιοχή, επιτηρείται από τον Βενετίδη, κρατά ο Βραζιλιάνος, πέρασε και έμεισε φάουλ. Ο Ζιοβάνι Σίλβα στις καθυστερήσεις πλέον. Πάω λοιπόν, αγώνα. Το εκτελεί ο ίδιος, η μπάλα κόρνερ από τον Καφέ. Ο Πάω που, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει κερδίσει κόρνερ στο μάτς, έτσι. Ένα κόρνερ. Οι καθυστερήσεις θα είναι 3 λεπτά, όπως υπέδειξε ο Μανώλης Γιαναδάκης, ο τέταρτος διαιτητής του τελικού. Λουτσιάνο ανάμεσα από δύο προσπαθεί να περάσει, δεν είναι δυνατόν βέβαια, αλλά οι κόντρες στέλνουν την μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ με τον Λουτσιάνο για τον Ολυμπιακό, η κεφαλιά το σούτ από κοντά, 2-4 μειώνει ο Ολυμπιακός με τον Λάμπρο Κούτο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Εδώ δεν υπάρχει αντίδραση, μάλλον απογοήτευση στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Χούτος, η αλλαγή του Λεμονή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, μείωσε το σκορ 4-2. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός μόλις μείωσε το σκορ. Ξαναβλέπουμε το κόρνερ από τον Λουσιάνο Νούνες. Ντε Σόουζα, η πρώτη κεφαλιά από τον Αλεξανδρή. Από κοντά ο Χούτος. 2-4. Το σκορ και νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Ο Χούτος έχει σκοράρει σε όλα τα μάτς του Ολυμπιακού που έχει παίξει το κύπελλο. 5 παιχνίδια, 6 γκολ. Και εδώ Ελευθερόπουλος με τον Αλιτζή, πέρασε ο Αλιτζής, δεν ακολούθησε, έχασε και το κοντρόλ. 2-4. Επαναλήφθηκε η ιστορία που λέει ότι όταν πάω και ο Ολυμπιακός παίζουν στη Νέα Φιλαδέλφια σκοράρουν και οι δύο και μάλιστα πετυχαίνουν και πολλά γκολ. 2-2 στο πρώτο τελικό και 3-1 στο δεύτερο που είχαν αναμετρηθεί. Γιοβάνι την κεφαλιά, έπεσε ο Αλεξανδρής Σοκόβιτς, μαζεύει ψύχρεμα. Αναμφίβολα από τους πρωταγωνιστές του αγώνα και ο Άντε Κόβιτς. Στα πρώτα 25 λεφτά θα μπορούσε να είχε πετύχει ένα και δύο γκολ Ολυμπιακός αν δεν ήταν ο Κόβιτς κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ σε καλή βραδιά. Και βεβαίως η μορφή του μάτσα ήταν εντελώς διαφορετική. Κατσαμπής και αυτός κυπελούχος με το Πανιόνιο το 98. Η λήξη του αγώνα από τον Γιώργο Κασναφέρη, ο τελικός αποτελεί παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ σε λίγο θα σηκώσει το τρόπαιο, είναι κυπελούχος Ελλάδας, νίκησε τον Ολυμπιακό 4-2. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-4, τρίτο κύπελο στην ιστορία του ΠΑΟΚ, γρήγορα στο Περιστέρι και ξανά σε λίγο μαζί. Επιστροφή λοιπόν στον Νίκος Γκούμας της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο 59ος τελικός του κυπέλλου Ελλάδος πέρασε στην ιστορία. Το κύπελο πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. 1972 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1 στο στάδιο Καρεσκάκη. 1974 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-2 και 4-3 στα πέναλτι στο κύπελο της Νέας Φιλαδέλφειας. Και 2001 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-2 και πάλι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά είναι τα τρία κύπελα του ΠΑΟΚ και εσείς βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν ο Ντίνος Καραμητρώσης είναι σε θέση να μιλήσει με κάποιον από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Ναι, βεβαίως, μισό λεπτό. Οι οποίοι είναι στο γήπεδο και πανηγυρίζουν έξαλλα μαζί με τους φίλους της ομάδας. Έχουμε τον μάνατζερ του ΠΑΟΚ, τον Βλάντε Φορτούλα, θα μας πει δύο κουβέντες για το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτά που με ρωτάς, τι σημαίνει. Ένας αγώνας, μια ιστορία, ένας αγώνας, ολόκληρη χρονιά, ήταν δύσκολη. Εύχομαι όλος ο κόσμος, όλη η Βέρο-Ελλάδα, γενικά νομίζω ότι η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου ήταν σήμερα σε αυτά τα 90 λεπτά. Επί ενός μεγάλου αντιπάλου, ο ΠΑΟΚ αυτός που μπορεί και πρέπει να είναι και στο κάτω-κάτω ο διάολος έσπασε το. Μετά από 16 χρόνια λοιπόν ο ΠΑΟΚ και πάλι τροπεούχος, ένα κύπελο το οποίο ασφαλώς θα το πανηγυρίσει όλη η Μακεδονία, όλη η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι ότι θα έχει να μας πει κάτι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ναι, πολλά προβλήματα, αλλά έστω τουλάχιστον πήραμε τον κύπελο που δεν τα καταφέραμε στο πρωτάθλημα και ο κόσμος σκέφτεται πάρα πολύ.
μου, στην γυναίκα μου, σε όλους. Στον κόσμο. Δίνω λίγο πιο κοντά. Γιώργο, τι σημαίνει για σένα αυτό που λέει ο Γιώργος? Ένα πρώτος μου τίτλος στον ΠΑΟΚ και το... γι' αυτό ήρθα και εδώ στην ομάδα. Για να πάρουμε τους τελικούς. Πάρουμε τα κύπελα και είμαι πολύ χαρούμενος. Η νίκη και η μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ σημαίνει ότι στη νέα χρονιά θα αλλάξουν κάποια δεδομένα. Θα δούμε. Αυτά λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Να ακούσουμε τι λέει ο Γιώργος Κουλακιώτης. Γιώργο, τι σημαίνει η μεγάλη αυτή επιτυχία για την ομάδα σου, για σένα προσωπικά, για τη Θεσσαλονίκη? Είναι πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία. Μετά από πολλά χρόνια παίρνουμε ένα κύπελο, ένα τίτλο. Τα αφιερώνουμε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε και σήμερα μας συμπαραστάθηκε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Έγινε μια υπερπροσπάθεια. Το πιστεύαμε από την αρχή και το καταφέραμε. Είναι μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μου. Συγχαρητήρια σε όλους. Έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι δεν φοβήθηκε από την αρχή το μεγάλο όνομα του Ολυμπιακού. Μπόρεσε να αντιτάξει τη δική του αγωνιστική παρουσία μέσα στον γήπεδο και πέτυχε αυτό που ήθελε. Το πιστεύατε κι εσείς πράγματι από την αρχή ότι μπορούσατε να κυριαρχήσετε επί του Ολυμπιακού? Φυσικά και το πιστεύαμε. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά όλη την εβδομάδα. Το μυαλό μας ήταν σε αυτό το παιχνίδι εδώ και πολύ καιρό. Τα καταφέραμε. Πιστεύω ότι ήμασταν πειθαρχημένοι πάρα πολύ. Κάναμε πολλά γκολ και θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλα. Συγχαρητήρια σε όλους και πάλι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Εσείς ακούτε τον Κουλακιώτη να μιλάει. Τώρα έχουμε κοντά μας τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Τάσο Κατσιαβή. Τάσο, έχεις πάρει ένα κύπελο με τον Πανιόνιο. Πόσο διαφορετικό είναι το σημερινό κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό? Ένα κύπελο που φαντάζομαι ότι το πίστευαν οι Θεσσαλονικείς, αλλά δεν ξέρω πόσοι στην υπόλοιπη Ελλάδα πίστευαν ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να το κατακτήσει. Σίγουρα νομίζω ότι είναι μεγάλη υπόθεση που πήραμε το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το καταφέραμε με τη βοήθεια του κόσμου. Μας πέρασε νομίζω το πάθος που είχε ο λαός μας για να πάρουμε αυτό το κύπελο και νομίζω το καταφέραμε και παίζει σημαντικό ρόλο η βοήθειά του και σήμερα. Έχει διαφορετική γεύση ένα κύπελο για μια ομάδα η οποία είναι στερημένη από τέτοιες διακρίσεις? Σίγουρα, όταν έχει μια ομάδα να πάρει 17 χρόνια κύπελο, 16-17, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Εδώ οι παίχτες του Ολυμπιακού ανεβαίνουν στην εξέδρα των επισήμων για να παραλάβουν τα μετάλλια τους ως φιναλίστ αυτού του μεγάλου θεσμού, του δεύτερου την τάξη θεσμού της χώρας. Οι πρωταθλητές Ελλάδος για το 2001 που έσπασαν όλα τα ρεκόρ στην εφετινή διοργάνωση του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Και χειροκροτήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του αγώνα. Έτσι ακριβώς υποκλήθηκαν σήμερα στην ανωτερότητα ενός αντιπάλου που στην διάρκεια της βραδιάς έδειξε ότι ήθελε, διψούσε πάρα πολύ για ένα τρόπαιο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ο κύριος Στεφανόπουλος, ο κύριος Φλωρίδης, ο Κώστας Αλεξανδρίδης και όλοι οι επίσημοι παραδίδουν τα μετάλλια στους παίκτες του Ολυμπιακού και να πάμε πάλι στον αγωνιστικό χώρο και στον Ντίνο Καραμίτρουση. Δημήτρη, έχουμε τον Παντελή Κωνσταντινίδη από τους πρωταγωνιστές όχι μόνο του απόψινου μεγάλου τελικού αλλά και όλη τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Για τον ΠΑΟΚ, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του δικεφάλου φέτος. Παντελή, πες μου κάτι, πώς αισθάνεσαι μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία? Είναι πανέμορφες στιγμές που πιστεύω να ζήσω και στη συνέχεια στην καριέρα μου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ταξίδευσε μέχρι εδώ πέρα για να με συμπαρασταθεί. Ελπίζω να του δίνουμε πάντα χαρές και η ομάδα μας από εδώ και πέρα να κατακτήσει ό,τι γίνεται καλύτερο για περισσότερα τρόπια. Φάνηκε ότι πιστεύατε σε αυτή την επιτυχία, αποδείχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Το θέλαμε πάρα πολύ. Μπορεί αυτό το κύπελο να αναδιατάξει τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ και να τον οδηγήσει πάλι στις κορυφές? Οπωσδήποτε. Όλα γίνονται γι' αυτό. Η ομάδα έχει βάλει τις βάσεις για κάτι καλύτερο και με χρονιά με τη χρονιά θα κατακτεί όλο και περισσότερα τρόπια και θα πηγαίνει όσο γίνεται καλύτερα. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, ένας από τους οποίους ήταν και ο Παντελής Κωνσταντινίδης. Εδώ σε διπλό πλάνο, φίλες και φίλοι, απευθεία σύνδεση με τον Νίκο Γκούμα στη Νέα Φιλαδέλφεια και με το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, όπου οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Αυτή ήταν η 24η παρουσία ομάδας της Θεσσαλονίκης σε ένα τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Στην 24η παρουσία, η 5η κατάκτηση του κυπέλου. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ τρεις φορές και ο Ηρακλής είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που έχουν κατακτήσει τον τρόπαιο του κυπέλου. Και τώρα ο διαιτητής του αγώνα, ο κ. Κασναφέρης, με τον βοηθό του και τους επόπτες παραλαμβάνουν και αυτοί από την εξέδρα των επισήμων τα δικά τους μετάλλια για την θετική παρουσία τους, πρέπει να το πούμε αυτό, στο τελικό, μια και είχε γίνει πολλής λόγος, όχι μόνο για την έδρα, αλλά και για τον διαιτητή που πληρώθηκε, Στέφανε. Οπότε πρέπει κάποιες φορές να μην λέμε πολλά λόγια και να αφήνουμε
να εξελίσσουν τα πράγματα στα γήπεδα. Να εξελίσσουν τα πράγματα στα γήπεδα και μετά να κρίνουμε και να βλέπουμε να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι να δημιουργούμε αυτή την εμπριστική, αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα πριν από ένα μεγάλο παιχνίδι που είναι ο τελικός. Και η μεγάλη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ σε λίγο. Όπως βλέπετε από αυτό το υπέροχο πλάνο, ο Τάσος Κατσιαβής, ο αρχηγός της ομάδας, θα παραλάβει το βαρύτιμο τρόπαιο από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, και τον υψώνει στο Αττικό ουρανό. Το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία του ΠΑΟΚ και βεγγαλικά φεύγουν από τις εξέδρες για να φωτίσουν αυτή την βραδιά, αυτή την όμορφη βραδιά. Το ίδιο ακριβώς βέβαια συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Ένας-ένας οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα σηκώσουν το κύπελο για τις απαραίτητες φωτογραφίες και βεβαίως θα πάρουν και τα μετάλλια τους. Να προσθέσω κάτι, Δημήτρη, ότι αυτή η βραδιά, εκτός ότι ανήκει φυσικά στους αυτή η βραδιά λοιπόν, εκτός ότι ανήκει στους παίκτες του ΠΑΟΚ, ένα μεγάλο μερίδιο ανήκει και στον άνθρωπο που κράτησε ζωντανούς, εντός εισαγωγικών φυσικά, αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να έρθουν να παίξουν σήμερα σε αυτόν τον μεγάλο τελικό και να φτάσουν στη νίκη με 4-2 επί του Ολυμπιακού. Δεν είναι άλλος από τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο οποίος φρόντισε όλη τη χρονιά να διατηρεί τους παίκτες του ΠΑΟΚ σε καλή ψυχολογική κυρίως κατάσταση και μετά αγωνιστική, γιατί αυτοί οι παίκτες αντιμετώπισαν πολλά οικονομικά προβλήματα με μια σχεδόν ανύπαρκτη διοίκηση που δεν στάθηκε δίπλα τους τις δύσκολες στιγμές, παρά υπήρχε η προσωπικότητα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο οποίος ενέπνευσε αυτούς τους ποδοσφαιριστές όταν ακόμη έκαναν και τις αποχές τους και τις απεργίες τους από τις προπονήσεις, τους κράτησε σε καλή κατάσταση και έφτασαν σήμερα μέχρι εδώ με την προεδρία του Πέτρου Καλαφάτη. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει αλλάξει στο διοικητικό καθεστώς του ΠΑΟΚ να κατακτήσουν το κύπελλο Ελλάδας. Και αν σήμερα είναι η μέρα ή μάλλον βραδιά χαράς και γιορτής για τον ΠΑΟΚ και για τη Θεσσαλονίκη, θα συμπληρώσω εγώ σε αυτά που είπε ο Στέφανος Δημητριάδης, ότι από αύριο αρχίζουν τα δύσκολα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς οι οικονομικές εκκρεμότητες είναι πολλές, οι υποχρεώσεις τρέχουν και από τη Δευτέρα αναμένονται οι όποιες εξελίξεις στον δικέφαλο του Μόρα. Και εδώ ο πρωτομάστορας αυτής της ιστορίας, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, που χαιρετά τον Γιώργο Πατατούδη, τον Πέτρο Καλαφάτη, και θα χαιρετήσει σε λίγο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσείς βλέπετε το Λευκό Πύργο, ας έρθουμε και λίγο στη Νέα Φιλαδέλφεια να δούμε τον πρίγκιπα, τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς, που θα παραλάβει από τον πρώτο πολίτη της χώρας το κουτάλιό του. Εδώ λοιπόν ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του εφετινού ΠΑΟΚ, μαζί με τους ποδοσφαιριστές που ο ίδιος κατάφερε επί 1,5 χρόνο να γαλουκίσει, και σηκώνει το κύπελο στον Αττικό ουρανό και σε ένα γήπεδο, αυτό του Νίκος Γκούμας, όπου έχει γνωρίσει πολύ μεγάλες χαρές αλλά και πολύ μεγάλες λύπες. Ο Πολυνίκης προπονητής. Ναι, ακούμε τον Νίκο Παπαδάκο. Νίκο. Λόγω Γιώργος Κασναφέρης με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Καλαφάτη. Ο κύριος Καλαφάτης έδωσε συγχαρητήρια και ο Κασναφέρης είπε χαρακτηριστικά: θέλω αυτά να τα πει στον κόσμο, γιατί μετά τα όσα είχατε πει για μένα μετά την κλήρωση, είχατε σπηλώσει την τιμή και την υπόλοιψή μου. Για να αποκατασταθεί λοιπόν αυτό, θέλω τα συγχαρητήρια να τα δώσετε δημόσια και όχι μεταξύ μας σε διαζώσεις συζήτηση μετά τη χειραψία. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Έχει δίκιο ο Κασναφέρης. Έχουμε στην γραμμή μας και τον Δημήτρη Τάτσικα από τη Θεσσαλονίκη στο Λευκό Πύργο, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Alter Channel. Η Θεσσαλονίκη καίγεται κυριολεκτικά σήμερα. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν κατακλείσει μπροστά το Λευκό Πύργο. Από νωρίς, από το 3-0 και όλα είχαν αρχίσει να μαζεύονται. Είχε και μια γίγαντο οθόνη που μπορούσαν να βλέπουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ τον αγώνα σε έπαιξη μετάδοση.
Ήδη η Λεωφόρος Νίκης, όπως είπαμε, έχει κλείσει και έρχονται οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συνεχώς, μαζεύονται εδώ, καπνογόνα, κροτίδες, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Η Θεσσαλονίκη αυτό το βράδυ δεν θα κοιμηθεί, όπως δείχνουν τα πράγματα. Οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ παθιασμένοι, το πανηγύρι του Εθνικού Πύργου και το πανηγύρι της Νέας Φιλαδέλφειας σε ταυτόχρονη σύνδεση, φίλες και φίλοι του Άλτερ. Ο Λευκός Πύργος κονταγωγημένος και από την άλλη πλευρά ο γύρος του Τριάμβου από τους πρωταγωνιστές της 12ης Μαΐου. Τους παίκτες του ΠΑΟΚ που τρέχουν κάνουν τον γύρο του Τριάμβου και να πανηγυρίσουν μαζί με τους 6.500 φίλους της ομάδας που ήρθαν στην Αθήνα για να συμπαρασταθούν σε αυτή την προσπάθεια της αγαπημένης της ομάδας. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί, η εικόνα μιλάει από μόνη της και ο Ντίνος Καραμητρούσης, αν έχει κάτι σημαντικό, να πάρει το λόγο. Έχουμε τον νομάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας πει για το τι σημαίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης μια τέτοια επιτυχία. Καταρχάς, σήμερα κέρδισε το ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ σαφώς καλύτερος. Και νομίζω ότι άξιζε η Θεσσαλονίκη το κύπελλο που ο ΠΑΟΚ σήμερα παίρνει. Και εύχομαι και τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος να είναι αυτής της αξίας. Και βέβαια να σταματήσει η βία στα γήπεδα. Σήμερα ήταν μια άψογη διοργάνωση. Πιστεύατε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κατακτήσει τόσο εύκολα μια τέτοια μεγάλη επιτυχία? Τόσο εύκολα όχι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά κοιτάξτε, ο κόσμος που κατέβηκε με Θεσσαλονίκη πίστευε σε αυτά τα παιδιά, πίστευε στον προπονητή και νομίζω ότι σήμερα στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι μπορεί, μπόρεσε και το κύπελλο το πήγε στο Λευκό Πύργο. Νομίζω ότι... Ναι, ναι, ευχαριστώ κύριε Νομάρχα. Υπάρχει μια απίστευτη σκηνή τώρα. Ο νυν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Πέτρος Καλαφάτης, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΟΚ και ιδιοκτήτης ΠΑΕ Γιώργο Μπατατούδη έρχονται προς την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και εκεί που οι παίχτες, τους βλέπετε, έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι στον αγωνιστικό χώρο. Και από την άλλη πλευρά ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που διατηρεί την Ολυμπιακή ψυχραιμία του. Και πάλι στον Τίνο Καραμητρούση. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους από το κεντρικό στούντιο του Άλτερ, Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Στέφανε Δημητριάδη και στην Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη τον Τάτσικα. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι απευθείας πάντοτε με τον Νίκο Γκούμας, βλέπουμε τον γύρο του Θριάμβου. Το τρελό πανηγύρι να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να κρατούν το κύπελο και να τρέχουν να πανηγυρίζουν γύρω-γύρω στον Νίκο Γκούμας και τους οπαδούς, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ να τους αποθεώνουν. Ενώ την ίδια ώρα στην Άκη θα πρέπει να πάμε αμέσως στον Τίνο Καραμητρούση. Πάμε στον Τίνο Καραμητρούση. Κύριε Μπάγεβιτς, τι σημαίνει για εσάς αυτή η εξουσία? Για μένα προσωπικά πολύ, αλλά πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι αξίζει αυτός ο κόσμος για αυτά τα παιδιά, παίκτες μου, αυτά τα τίτλα. Για όλη τη Σαλονίκη. Ο κόσμος αποθεώνει τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος ανταποδίδει το χαιρετισμό και τις συγχαρητήρια. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Σερβοέλληνα τεχνικό, ο οποίος βλέπει την αναγνώριση της επιτυχίας του σε όλο της το μεγαλείο. Η επιτυχία αυτή ασφαλώς του ανήκει. Δίνω Δημήτρη, έχω την από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να είναι τόσο εκφραστικός. Τον θυμάμαι στο 4-1 να αφήνει κατά μέρος αυτό το πέτρινο χαμόγελο, το πέτρινο ύφος που δεν αποκαλύπτει τα συναισθήματά του και να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί το ξεκαθάρισμα, ας το πούμε έτσι, του λογαριασμού, το κλείσιμο του λογαριασμού του τελικού του κυπέλου Ελλάδος. Δεν είναι μόνο αυτό, Άκη. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είναι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει πάνω του όλα τα βλέμματα, είτε με θετικό είτε με αρνητικό είτε τρόπο. Είτε αλλιώς, και έχει να αντιμετωπίσει κόσμο που είτε για διάφορους λόγους το επικροτεί τις ενέργειές του, είτε τις αποδοκιμάζει. Και φέτος βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι όπως έγινε και την χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό, έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια φιλολογία γύρω από το όνομά του από τις αρχές του χρόνου, ότι θα καταλήξει στον πάγκο της ΑΕΚ και πάλι. Mm-hmm. Όλα πέρασαν μετά από πολλές δυσκολίες, μετά από μια ομάδα που είχε να δει χρήμα στα ταμεία της μέχρι και προχθές.
πριν οι παίχτες έρθουν να παίξουν στην Αθήνα αυτό το μεγάλο τελικό. Και μια ομάδα που την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει εξελίξεις σε διοικητικό αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο, φαντάζομαι, και με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γι' αυτό, Δημήτρη και Στέφανε, πάμε και πάλι στον Τίνο Καραμετρούση. Δημήτρη, τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για σένα και για τον ΠΑΟ? Ευτυχία για όλο τον κόσμο, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλα τα παιδιά εδώ. Εκπληκτικό πράγμα, ήταν το κάτι άλλο. Το πιστεύατε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι? Ναι, το πιστεύαμε εδώ και μήνες ότι θα πάρουμε το κύπελλο. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό ήταν και το καταλυτικό κριτήριο. Νομίζω ότι φάνηκε στο γήπεδο, βεβαίως το βάθρο του νικητή χωράει μόνο έναν, αλλά φάνηκε από την αρχή μόλις ο Ολυμπιακός. Να πάμε και πάλι, Άκη, να σε διακόψω και πάλι ζητώ συγγνώμη, καθώς γίνεται μεγάλη προσπάθεια από τον Τίνο Καραμετρούση να μιλήσει με όλους τους πρωταγωνιστές. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Με την πρώτη μέρα της των καθηκόντων σας κερδίσατε έναν τίτλο. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει ότι είναι πάντα ζωντανός. Τι έχετε να πείτε? Και θα είναι ζωντανός ο ΠΑΟΚ. Η τίτλη δεν κερδίζεται μονάχα στα χαρτιά, κερδίζεται και στα γήπεδα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ απέδειξε ότι τον τίτλο τον κέρδισε μέσα στο γήπεδο. Και αυτό λέει πολλά. Και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Ο κύριος Καλαφάτης πίστευε σε αυτή την επιτυχία, φαντάζομαι. Γι' αυτό αναλάβατε και τα καθήκοντά σας πάλι. Αυτό δίνει ένα ερέθισμα στην ομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Πρέπει να ξέρετε ότι από αύριο κιόλας ο ΠΑΟΚ παίρνει μια νέα διοίκηση. Κάνει μια νέα διοίκηση από ΠΑΟΞίδες, οι οποίοι θα βάλουν νέες βάσεις στον ΠΑΟΚ. Και με τη βοήθεια αυτών που θα την έχουν πλέον, που θα είναι το μεγαλομέτωχο, και αυτοί που θα έρθουν, αν θα έρθουν άλλοι, θα κοιτάξω να πάμε τον ΠΑΟΚ μπροστά. Σας συγχαίρω. Ευχαριστώ. Να έχουμε λίγο και τον κύριο Πατατούδη, αν είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Βεβαίως, Τίνο, ναι. Κύριε Πατατούδη, συγχαρητήρια. Η ομάδα ευτύχησε να κερδίσει ένα τρόπαιο μετά από αρκετά χρόνια. Τι έχετε να πείτε? Να πούμε συγχαρητήρια στα παιδιά. Πραγματικά από το πρώτο λεπτό κυνήγησαν τη νίκη αυτή. Συγχαρητήρια στον προπονητή μας τον κύριο Μπάκεβιτς, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο αυτόν που έκανε... Η μεγάλη επιτυχία αυτή του ΠΑΟΚ θα δώσει ένα καινούργιο δρόμο στην ομάδα. Γεια σας, ευχαριστώ. Η επιτυχία θα δώσει ένα καινούργιο δρόμο στον Δικέφαλο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, η επιτυχία αυτή δίνει κουράγιο σε όλους μας. Σε όλους μας. Και στους παίκτες, προπονητές και στη διοίκηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Αυτά λοιπόν, Δημήτρη, πρέπει να τόσο πούμε από ότι... τον Ίν όσο και από τον πρώην Πρόεδρο, ο λόγος και πάλι στον Άκη Παυλόπουλο. Δημήτρη, πρέπει να πούμε ότι ανεξάρτητα από την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από την κατάκτηση του κυπέλου, με ξεκάθαρο σκορ, με ξεκάθαρη την και έκδηλη την αποφασιστικότητα του ΠΑΟΚ, των παικτών του ΠΑΟΚ να κερδίσουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα, είναι γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου απόψε. Έγινε ένας καθαρός αγώνας. Παρά το πολεμικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί όλες τις προηγούμενες ημέρες, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταθούμε λιγάκι. Έτσι έγινε, Άκη, ακριβώς. Μέσα στο Νίκος Γκούμας, εκεί που πραγματικά πρέπει το ποδόσφαιρο να παίζεται, δηλαδή στους αγωνιστικούς χώρους, σε αυτά τα 120 μέτρα του γηπέδου, εκεί φαίνεται και η μεγαλοσύνη του αθλήματος. Τώρα, ό,τι γίνεται πριν ή μετά, ούτως ώστε να κερδιθούν κάποιες εντυπώσεις, αυτά λίγη σημασία έχουν. Θα έλεγε κανείς, αφού η εικόνα μιλάει από μόνη της μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πρέπει να σταματήσουν οι παράγοντες, Άκη, πρέπει να σταματήσουν οι παράγοντες να ασκούν την πολιτική των χαρακομμάτων. Στέφανε, πριν από ένα τέτοιο αγώνα. Στέφανε, νομίζω ότι έχετε και εσείς εικόνα και θα μιλήσουμε για αυτές τις μάχες των χαρακομμάτων. Έχετε και εσείς εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης όλο ένα και αυξάνει, όλο ένα και πληθαίνει. Νομίζω ότι όποιος είπε ότι απόψε η Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να κοιμηθεί, θα ξημερώσει στην παραλία γιορτάζοντας την κατάκτηση του κυπέλου, είχε απόλυτο δίκιο. Είχατε δίκιο και όταν επισημάνατε και τη στάση του διαιτητή, του κυρίου Καζναφέρη. Νομίζω ότι δεν υπήρξε ούτε ένα σφύριγμα του που να επιδέχεται έτσι η αμφισβήτηση ή η δεύτερη σκέψη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ καθαρή σφυρίτσα. Έτσι ήταν. Από το διαιτητή, όχι από τους βοηθούς κάποια λάθη, αλλά ήταν πεντακάθαρη η επικράτηση του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι αν οι παράγοντες των δύο ομάδων τώρα στις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν ή αύριο, αν θέλεις, βγουν να δώσουν κάποια στιγμή και συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Όχι συγκεκριμένα στον κύριο Καζναφέρη, αλλά στον διαιτητή που, εν πάση περιπτώσει, κάθε φορά καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Βεβαίως. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο καλό στο ποδόσφαιρό μας. Και πάλι όμως ο Τίνος Καραμετρούσης μας ζητάει το λόγο. Βεβαίως, και πάλι ο Τίνος από το γήπεδο μέσα. Ναι, Τίνο. Έχουμε τον Σταύρο Σαράφη, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει περάσει και από αυτό το γήπεδο, όπως και από όλα τα γήπεδα της χώρας. Σταύρε,
Περίμενες ότι ο ΠΑΟΚ θα κατακτούσε με τόση ευκολία το κύπελλο? Με τόση ευκολία όχι, αλλά ότι ήμουν βέβαιος και πίστευα ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε, αυτό το είχα πει και από την αρχή πριν αρχίσει το μάτι σε κάποιες δηλώσεις. Αλλά παίξαν τέτοιο ποδόσφαιρο σήμερα η ομάδα μας που έχω χρόνια να δω πραγματικά τέτοια μπάλα. Ο σημερινός ΠΑΟΚ θύμισε τον ΠΑΟΚ των δικών σου ημερών? Μπορεί και καλύτερο σήμερα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μπει στο δρόμο για να γράψει μια καινούργια σελίδα. Τέτοιο ποδόσφαιρο που χρόνια είχα να δω και μπορώ να πω παίξαν καλύτερα από εμάς. Να είναι μια αλήθεια. Και όχι πήραμε δίκαια το κύπελο, αλλά νομίζω ότι αποδείχθηκε σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, αντάξια του ονόματος και νομίζω έχει συνέχεια πάλι. Νομίζω ότι η σημερινή βραδιά ανήκει στον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα και συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Για να δούμε λοιπόν Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Στέφανη Δημητριάδη, να δούμε τι έχει η επόμενη σελίδα. Να πάμε στον Δημήτρη το Δεμεσούκα, ο οποίος βρίσκεται έξω από το γήπεδο, από τον Νίκο Γκούμας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε το παραμικρό έκτροπο μετά από αυτό το καθαρό παιχνίδι, μετά από αυτό το δίκαιο παιχνίδι. Ο Δημήτρης ο Δεμεσούκας μας ακούει, βρίσκεται έξω από τον Νίκο Γκούμας. Σας ακούω λοιπόν, Άκη. Πράγματι, όσο όμορφη ήταν η εικόνα κατά τη διάρκεια του τελικού του κυπέλλου που παρακολουθήσαμε όλοι από το Alter, τόσο είναι και η εικόνα που παρακολουθούμε έξω από το γήπεδο. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βέβαια εξακολουθούν να βρίσκονται γύρω-γύρω από το γήπεδο. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής το παραμικρό, όχι επεισόδιο, ούτε η παραμικρή ένταση. Βέβαια, θα πούμε ότι ίσως αυτό οφείλεται κυρίως βέβαια στο κλίμα που ακολούθησαν οι οπαδοί και των δύο ομάδων, αλλά και η διαμόρφωση του σκορ θα λέγαμε ότι ωφέλησε κατά κάποιο τρόπο. Δημήτρη Παπανικολάου, περίμενε. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο, βλέπω καλά, ανάμεσα στον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, με αναμένο στους φανούς. Δημήτρη Τάτσικα, κάτι συμβαίνει. Για κάποιο περιστατικό. Δημήτρη Τάτσικα, μας ακούς? Ναι, ακούω. Γιατί το ασθενοφόρο στην παραλιακή? Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Έχει σιρήνες από κάποια ασθενοφόρα. Ναι. Αλλά δεν έχει συμβεί προς το παρόν κάτι. Απλά κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούσαν να πανηγυρίσουν από το καφένετε με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς για προληπτικούς λόγους, Άκη, με δεδομένο το γεγονός ότι ίσως να έχουμε και λιποθυμίες απόψε στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Τίνος Καραμετρούσης μαζί της το λόγο. Ντίνο. Δημήτρη, έχω κοντά μου τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη, παλιά δόξα του ΠΑΟΚ, όχι και πολύ παλιά. Έχει παίξει σε αυτό το κήπεδο, έχει παίξει τελικό κυπέλλου σε αυτό το κήπεδο, Κυριάκο? Όχι, μόνο στον ΠΑΟΚ, στο 3-1 που χάσαμε με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι ανταπέδωσε την ικανοποίηση από την πίκρα που αισθάνθηκε τότε. Σίγουρα, άλλο παιχνίδι. Σήμερα μας δώσαν αυτά τα παιδιά μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και σε εμάς και στον φιλαθλό κόσμο, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο μας, νομίζω αξίζουμε, δεν μπορώ να εκφραστώ, είμαι τόσο συγκινημένος με αυτή την προσπάθεια, γιατί ο ΠΑΟΚ απέδειξε όταν το πιστεύει, όταν έχει τη δύναμη, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Μπορεί να σταθήκαμε στην αρχή λίγο τυχεροί σε κάποιες φάσεις, αλλά από εκεί και μετά η αποφασιστικότητα των παικτών σε κέρδες φάσεις νομίζω ότι μας έδωσε αυτή τη μεγάλη χαρά και το κύπελλο στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συντελεστές αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας. Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να έπαιρνες μέρος σε ένα τέτοιο συγκλονιστικό παιχνίδι. Σίγουρα ποιος δεν θα ήθελε, αλλά και από την κερκίδα είναι πολύ ωραία. Ωραία και σαν φίλαδο σήμερα είναι πολύ ωραία. Όταν είσαι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ, Κυριάκο. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να έχει και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις. Σίγουρα δεν μένει μια μεγάλη ομάδα, ναι, αλλά σήμερα κοιτάμε το σήμερα. Πρέπει να χαρούμε αυτό που κάνανε σήμερα αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το απόψινό αποτέλεσμα είναι η εκκλήρωση του πιο ακραίου ονείρου. Να πάμε πάλι στο Δημήτρη το Δεμεσούκα. Δημήτρη Παπα-Νικολάου, μόλις χρειαστεί μας διακόπτεις, να πάμε πάλι στο Δημήτρη το Δεμεσούκα να μας πει πώς. Πώς εξελίσσεται η αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνουμε και ευχόμαστε από καρδιάς να μην σημειωθεί το παραμικρό έκτροπο που θα μπορούσε να αμαυρώσει αυτή την απόψινή γιορτινή βραδιά για το ποδόσφαιρο. Δημήτρη, σε ακούμε. Από την εικόνα λοιπόν που έχουμε, Άκη, έξω από το στάδιο Νίκος Γκούμας, θα λέγαμε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποχώρηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Και έλεγα προηγουμένως ότι για την ηρεμία που επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα, ίσως βοήθησε και η διαμόρφωση του σκορ, γιατί έτσι όπως έγινε, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού αποχώρησαν σχετικά νωρίς από το γήπεδο. Οι φιλάθλοι βεβαίως του ΠΑΟΚ είναι μέσα ακόμη και πανηγυρίζουν, το βλέπετε και στα πλάνα που μεταδίδουμε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθούν τα πανηγύρια, πάντα με την παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι φίλαθροι πλέον του ΠΑΟΚ θα οδηγηθούν στον ηλεκτρικό και από εκεί στα πούλμαν που τους περιμένουν στο Ολυμπιακό στάδιο για να αποχωρήσουν σιγά-σιγά. Ακριβώς για την Θεσσαλονίκη, εκεί βεβαίως. Άκη, δεν ξέρω αν μπορούμε να ξαναπάμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο Τίνος Καραμετρούσης
έχει ακόμα κάτι να μας πει και νομίζω ότι και εκτός ποδοσφαιρικού κυκλώματος, έτσι δεν είναι, Ντίνο? Ακριβώς, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζει την απόψινή μεγάλη βραδιά, είναι και το μπάσκετ. Ο Σάκης Λάιος, τέος προπονητής και άνθρωπος του τεχνικού επιτελείου του μπάσκετ του ΠΑΟΚ σήμερα, είναι εδώ κοντά μας. Πώς το αισθάνθηκες αυτό, Σάκη? Ένας μεγάλος θρίαμβος, δεν είναι μόνο το σκορ και η κατάκτηση του τροπαίου, αλλά πιστεύω ότι η μπάλα που έπαιξε η ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν ένα επανάληπτη. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, εμείς είμαστε στον χώρο του μπάσκετ, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε τόσο καλά φέτος, αλλά η οικογένεια του ΠΑΟΚ τα περιλαμβάνει όλα και η χαρά αυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας είναι χαρά ολοκλήρου του ΠΑΟΚ-σύρικου κόσμου. Φαντάζομαι ότι και το τμήμα μπάσκετ θα χρειαστεί, θα ήθελε να έχει κάποιες τέτοιες, όχι εκλάμψεις, αλλά μια τέτοια αγωνιστική ανάκαμψη. Κοιτάξτε, οι στιγμές τις ζήσαμε εμείς παλιά. Άσε και το ποδόσφαιρο να χαρεί τις δικές του στιγμές, συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι ο Μπάγεβιτς αξίζει φοβερά συγχαρητήρια. Τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο εαυτό και αυτή η ομάδα πρέπει να στηριχθεί, να υποστηριχθεί. Διότι πραγματικά έδειξε ότι όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Στέφανε Δημητριάδη, νομίζω ότι στο 3-1, όταν κατάφερε να μειώσει με εκείνο το πέναλτι, ο Ολυμπιακός ήταν η τελευταία του ευκαιρία για να σταθεί τελικά στα πόδια του, έτσι? Έτσι ήταν, αλλά ήταν πλέον το 77ο λεπτό. Στον Ολυμπιακό πίστευαν ότι μπορεί να κατορθώσει κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός, να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ, αλλά είχαν αφήσει ακάλυπτη την άμυνα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχαν βγει όλοι μπροστά και έφτασε πολύ πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο γκολ από ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού ήρθε μετά το 4-1 και φυσικά ήταν, κρίνεται δίκαια η επικράτηση του ΠΑΟΚ. Το γκολ της στιγμής. Πάντως έγινε τελικός, αντάξιο.